Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όσους βρίσκονται στην αίθουσα, που σιγά σιγά αυξάνουν και αυτό είναι καλό. Και καλησπέρα και σε όσους είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά. Δεν ξέρω πώς να κάνω πρόλογο. Για έναν συνάδελφο που ίσως στη Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρετε πολύ, αλλά στην Νότια Ελλάδα, γιατί εδώ στη Θεσσαλονίκη έμαθα ότι υπάρχει και Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα ήταν μια Ελλάδα. Έμαθα με τα χρόνια ότι υπάρχει και Βόρεια και Νότια. Το κύριο Κόκκινο, λοιπόν, θα σας τον συστήσω λέγοντας σας ότι είναι γιατρός νοσοκομιακός, γιατρός σε ένα από τα πιο εμβληματικά νοσοκομεία της χώρας, στον Ελληνισμό και πολλά χρόνια. Έχει εξαιρετική εκπαίδευση και μετεκπαίδευση. Είναι ιδιαίτερα δραστήριος και κλινικά και επιστημονικά. Και κατάφερε σε ένα νοσοκομείο που είναι ακραία βεβαρημένο. Η Εφημερίδα του Ευαγγελισμού από τα φοιτητικά μου χρόνια ήταν ένας εφιάλτης και νομίζω παραμένει εφιάλτης. Έχει δουλειά. Και επομένως, παρότι βρίσκεται σε ένα νοσοκομείο τόσο ψηλών απαιτήσεων από πλευρά όγκου δουλειά, έκανε αυτό που πραγματικά αναδεικνύει την ακτινολογία. Ενσωμάτωσε καινούργια γνώση, τη μετέφερε στον ελλαδικό χώρο. Και αναφέρομαι στην γνώση της χρήσης των σχεδιαγραφικών συμπερίπους, την εφάρμοσε με επιτυχία, έπεισε τους συναδέλφους και ακριβώς επειδή τα έκανε όλα αυτά με ένα εξαιρετικό τρόπο, θεωρείται και ένας πολύ βασικός ομιλητής σε ευρωπαϊκά φόρα, όπως για παράδειγμα στην ΕΣΚΑ. Νομίζω είναι από τους πρώτους ανθρώπους που σκέφτονται στην οργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου ευρωπαϊκού. Είναι ο πρώτος γιατρός που σκέφτονται όταν θέλουν να αντιμετωπιστεί ή να παρουσιαστεί με επιτυχία ένα θέμα να σχετίζεται με τα σχεδιαστικά των υπηρεσιών. Ποιος ο Κόκκινος, λοιπόν, τα έκανε όλα αυτά σε δύσκολο περιβάλλον και σήμερα έχουμε την εξαιρετική χαρά τον έχουμε εδώ. Τον ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που είναι μαζί μας, που είναι δίπλα μας. Να ευχαριστούμε κιόλας γιατί βρέθηκε στο τμήμα αυτά τα πρωινά, χθες, σήμερα και αύριο και βοηθάει πάρα πολύ, μεταφέροντάς μας την πρακτική του εμπειρία πάνω στο θέμα. Επομένως, κύριε Κόκκινε, το θέμα που θα μας προσδιορίσετε έχει το ξέρετε ίσως καλύτερα όσο πολύ λίγη στον ευρωπαϊκό χώρο, να το πω έτσι. Καλύτερα από το καθένα μας, βέβαια. Και έχετε και την προσωπική εμπειρία και μάλιστα δεν κρύβω ότι έχει και ένα στοιχείο έκπληξη στο θέμα, διότι τα σχεδιαστικά των μικροήπων είναι στο προσκήνιο πολλά χρόνια. Και όταν πρώτα παρουσιαστήκανε, δεκαετίες πριν, κανείς περίμενε άλματα. Το οποίο δεν είδαμε. Υπήρχαν τεχνικοί λόγοι γι' αυτό. Όμως τώρα, εγώ προσωπικά, μπορεί να είμαι ειδικός βέβαια, αλλά αναρωτιέμαι γιατί ακόμα τα σχεδιαστικά των υπερήχων δεν παίρνουν τον χώρο που δικαιούται στην καθημερινή κλινική πρακτική. Έχουν εκπληκτικά πλεονεκτήματα. Και η σημερινή ομιλία του κ. Κόκκινου φαντάζομαι θα αποτελέσει μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Και θα ανοίξει και ένα ορίζοντα, γιατί η ομιλία του είναι πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τους υπερήχους με γερακό και βάση του τίποτα. Ποια είναι η κλινική του αξία. Δηλαδή, νομίζω ίσως το πιο ισχυρό κομμάτι των σχεδιαστικών των υπερήχων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και είμαστε όλοι εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Δευτερευόντως, διότι έχω με αυτή την πολύ τιμητική πρόσκληση την ευκαιρία να ξανάρθω στην καταπληκτική και πολύ όμορφη Θεσσαλονίκη. Φροντίσατε να έχετε καλό καιρό. Και πρωτευόντως, διότι είχα την ευκαιρία να έρθω να δω το τμήμα σας, το οποίο παρότι είναι δύσκολες συνθήκες, γιατί βλέπω ότι έχετε μια μετακόμιση σε νέους χώρους που είναι ωραίοι μπελάδες. Έστω για λίγες μέρες να ταλαιπωρεί, αλλά μετά να μεταφερθείτε σε νέους ωραίους χώρους. Αλλά να δω τη δουλειά που κάνετε. Ήρθα πρωτευόντως για να δω πώς κάνετε ελαστογραφία, γιατί εμείς την κάνουμε πολύ λίγο στο νοσοκομείο. Εδώ με τον κύριο Ραφαελίδη ξέρω ότι την κάνετε πολύ, άρα μου την έδειξε. Είδα πόσο ωραίες δυνατότητες έχει και αυτή την τεχνική και θα την πάω πίσω στον Ευαγγελισμό. Αλλά μαζί είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε και σκιαγραφικό, θα κάνουμε και αύριο. Να κάνουμε και φίστουλες που θέλανε οι γιατροί σας εδώ να δούμε και γενικά να κάνουμε περιστατικά. Εσείς έχετε ένα ακόμα καλύτερο σχέση με εμάς. Έχετε και παιδιατρικό πληθυσμό που εμείς δεν έχουμε παιδιατρική κλινική. Και ομολογώ ότι έχω πάρα πολύ καλές εντυπώσεις αυτές τις δύο μέρες που δουλέψαμε από το τμήμα σας και κυρίως από τους ειδικευμένους σας. Μιλήσαμε προηγουμένως στο τηλέφωνο και σας το είπα και είδα ότι είναι παιδιά που δουλεύουν, ρωτάνε, ξέρουν, τρέχουν, θέλουν να μάθουν. Και σας είπα μπράβο σας και εσείς μου είπατε μπράβο τους. Λοιπόν, μπράβο σε όλους, γιατί τα λέω και στους δικούς μας ειδικευμένους και νομίζουν ότι τους κάνω πλάκα. Δεν με πιστεύουν. Και τους λέω, εσείς είστε το τμήμα. Δεν είμαστε εμείς. Η πρώτη επαφή του ασθενούς είναι με τον ειδικευόμενο, ο οποίος πάντα έτσι ήταν, έτσι είναι και θα είναι, τραβάει την πιο πολλή δουλειά. Και είναι ο πρώτος καθρέφτης του τμήματος προς τον ασθενή.
Άρα, όταν ένα τμήμα έχει καλούς ειδικευμένους, αυτό δείχνει ότι γίνεται και καλή δουλειά και είναι και καλό και το μέλλον της ακτινολογίας. Οπότε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ευκαιρία και να μιλήσουμε για ένα πολύ αγαπημένο θέμα για μένα, που είναι τα σκιαγραφικά των υπερήχων. Και άλλες χώρες θα κάνουν. Οι Ιταλοί και οι Βρετανοί και οι Γερμανοί θεωρούνται από τους καλύτερους στον κόσμο. Εμείς ως Έλληνες έχουμε ένα καλό και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Εμείς δεν τους θεωρούμε Βόρεια και Νότια Ελλάδα. Αν εξαιρέσεις ότι φέτος πάει καλά ο Παναθηναϊκός, ενώ παλιά πήγαινε καλά ο ΠΑΟΚ, και αυτό δεν σας το χαρίζουμε. Αλλά αν εξαιρέσεις αυτό, η Ελλάδα είναι μια, και όπως έγινε ο λογαγός μου στην Άρτα, παντού Ελλάδα είναι, παντού Έλληνες θα βρείτε. Εμείς έχουμε λοιπόν το καλό σε σχέση με τους ξένους, ότι έχουμε την εφημερία. Την ελληνική εφημερία δεν την έχουμε στο εξωτερικό. Την κόλαση που περιγράψατε, αλλά αυτό έχει και τα καλά της, όχι θα δεις πολλά περιστατικά. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι αυτά τα σχεδιαγραφικά στις επίγουσες εφαρμογές της. Καταρχάς, γιατί χρειάζονται. Γιατί δεν μας αρκεί το color doppler. Κοιτάξτε αυτή την αλλίωση του νεφρού. Έχει κάποια διαφραγμάτια τα οποία το color doppler δεν μπορούν να πιάσουν την αγκίωσή τους. Πάρα πολύ καλά την πιάνει το σχεδιαγραφικό υπερήχων. Γιατί πιάνει πολύ μικρότερα αγκία από το color doppler και μπορεί να πιάσει και αργή ροή, μέχρι και ανύπαρκτη ροή, ένα ακίνητο ημοσφαίριο, μπορεί το σχεδιαγραφικό να το πιάσει. Άρα είναι η πιο ευαίσθητη μέθοδος για να πιάσει πάρα πολύ πτωχή ροή. Οι επίγουσες ενδείξεις υπάρχουν παντού. Το πιο καινούριο νομίζω ότι είναι αυτό της Εφσούμ. Οπουδήποτε ανοίγει κανείς και τα διαβάζει, η σημερινή παρουσίαση θα έχει ελάχιστο κείμενο και τα περισσότερα θα είναι περιστατικά από το νοσοκομείο μας. Τι είναι το επίγον? Καταρχάς, γρήγορα να τρέξεις για διάγνωση και θεραπεία, αλλά με έναν πιο ευρύ όρο, οτιδήποτε δεν έχεις προγραμματίσει. Οτιδήποτε σου έρχεται εκείνη την ώρα χωρίς να το έχεις προετοιμάσει. Και συνήθως μετά το κανονικό ωράριο, μετά τις 3, 4 και 5 το απόγευμα, ή τα μεσάνυχτα ή στις 3 το πρωί. Ξεκινάμε από το τραύμα, που είναι ένα μεγάλο πεδίο, όπου το σχεδιαγραφικό έχει ένδειξη είτε στην αρχή αντί για αξονική, είτε όταν η αξονική δεν σου έχει απαντήσει όλα τα ερωτήματα, ή για να το παρακολουθήσουμε τον ασθενή μετά, παρότι έκανε πρώτη αξονική. Σε ποιους? Σε όλους? Όχι. Ένας ασθενής με πολύ βαρύ τραύμα δεν θα κάνει σχεδιαγραφικό υπερήχων, πρέπει να κάνει αξονική. Αλλά χαμηλής ενέργειας τραύματα που έχουν τέτοια ύποπτα ευρήματα, συλλογές, ανομοιογένεια, κατάγματα, εκεί μπορούμε να κάνουμε σχεδιαγραφικό. Ακόμα και αν δεν βρίσκουμε τίποτα, ούτε στην ακτινογραφία, ούτε στο υπερήχο. Αλλά ο ασθενής πονάει. Αχ, γιατρέ, εκεί που με πιέσες πονάω. Μα εγώ δεν λέω τίποτα. Ναι, αλλά εγώ πονάω. Είναι πάρα πολύ εύκολο, αν ο ασθενής έχει φλεβά, που συνήθως και στα επίγοντα το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνεται είναι να μπαίνει μια φλεβική γραμμή, να κάνει σχεδιαγραφικό. Έχει πολύ καλή ένδειξη, συγκρίσιμα με την αξονική τομογραφία για τα συμπαγή όργανα, όχι όμως καλή για τα πολύ μικρά και τα κύλα όργανα. Αυτή είναι μια τυπική περίπτωση. Ανομοιογένεια ύπατος, λίγο υγρό στον υπατονεφρικό χώρο, αλλά δεν μπορείς να πεις κάτι παραπάνω. Εκείνη την ώρα, όπως είναι η φλεβική γραμμή, βάζει το σχεδιαγραφικό και αυτές είναι οι άλλοι όσοι που ψάχνουμε να βρούμε. Ελλείμματα πληρώσεως, μαύρες περιοχές, εν αντιθέσει με το σχεδιαγραφικό που είναι κίτρινο. Και κοιτάξτε πόσο καλύτερα βλέπεις τη θλάση που στα πρώην περιχογράφημα δεν τη βλέπεις καθόλου. Άλλη τέτοια περίπτωση, το μόνο που μπορείς να πεις είναι έχει δικαιονομιογένεια. Σαφώς όμως δεν τη βλέπεις. Να τη με το σχεδιαγραφικό. Κοιτάξτε εδώ πέρα πόσο δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε το απλό υπερηχογράφημα για εστιακές αλλοιώσεις, είτε είναι τραύμα είτε είναι χαρακτηρισμός αιμαγκιωμάτων, μεταστάσεων κτλ. Δεν έχει αξία. Κοιτάξτε, η αλλίωση είναι εδώ εμφανέστατη, ακριβώς δίπλα είναι το απλό υπερηχογράφημα και δεν τη βλέπεις. Και όμως να τη. Και πολύ καλή συσχέτιση με την αξονική τομογραφία. Άλλη περίπτωση, πλευρητική συλλογή, αιμοχολία, έχει αίμα η χολιδόχος κίστη. Πόσο καλή συσχέτιση με την αξονική, κοιτάξτε πόσο εκτιμά το απλό υπερηχογράφημα αυτές τις θλάσεις. Σχάσεις, όταν η βλάβη φτάνει μέχρι την άκρη του οργάνου, δεν λέγεται θλάση, contusion, αλλά λέγεται σχάση, laceration. Επομένως, λοιπόν, εδώ έχουμε σχάσεις ύπατος και πάλι το απλό δεν μας δείχνει σχεδόν τίποτε. Πολύ καλή συσχέτιση με την αξονική. Αυτός είναι ένας ασθενής που είχε έρθει από τα φοβερά αυτά κέντρα εκείνη της εποχής. Η κατάσταση είναι καλύτερη τώρα με τους αλλοδαπούς στα κέντρα φιλοξενίας. Μαχαίρωμα, έχει πνευμοθώρακα, έχει μια σχάση του ύπατος, κάνει την πρώτη αξονική, αλλά τον παρακολουθούμε μετά με σχεδιαγραφικό. Και βλέπουμε ότι τελικά το μεγάλο πρόβλημα ήταν ότι είχε ρίξει ημιδιαφράγματος, γιατί δεν μπορούσε να πάρει ανάσα ο ασθενής. Άρα έχει κάνει πρώτη αξονική, αλλά τον παρακολουθούμε συνέχεια με σχεδιαγραφικό. Εδώ από τη θλάση του ύπατος δημιουργήθηκε επικοινωνία μεταξύ υπατικής αρτηρίας και πηλαίας φλέβας, αιμορραγία, πήγε στο εξαιρετικό επεμβατικό τμήμα που έχουμε
και οι επεμβατιστές μας την εμβολήσανε. Σπλήνας. Άντε να δούμε εδώ μια πλευρητική συλλογή, αλλά τίποτα παραπάνω. Δίνουμε συγγραφικό μια μικρή σχασούλα, η οποία όμως νάτι εδώ μπροστά μας θα περάσει, νάτι, και πάρα πολύ καλή συσχέτιση με την αξονική τομογραφία. Άλλη περίπτωση. Εδώ νομίζω ότι το πρόβλημα είναι εδώ. Κοιτάξτε, αυτό φαίνεται υποηχογενές, μαύρο, υποηχοϊκό το λέτε εσείς, ε? Εμείς το λέμε υποηχογενές. Εδώ πέρα η Θεσσαλονίκη το λένε υποηχοϊκό. Ναι, αλλά το ίδιο πράγμα είναι. Όπως το καλαμάκι και το σουβλάκι, δεν είναι? Λοιπόν, νομίζαμε ότι το πρόβλημα είναι εδώ. Όμως εδώ τελικά ενισχύεται καλά και το πρόβλημα είναι εδώ κάτω. Έχει μια επιμήκη σχάση και εδώ ήταν τελικά καλή αγγείωση της πνεύμονας και επιβεβαίωση με την αξονική τομογραφία. Ρήξη. Όταν η βλάβη περνάει από τη μία άκρη του οργάνου μέχρι την άλλη, τότε πλέον είναι ρήξη. Rapture. Και εδώ πέρα έχει πλήρη αποδιοργάνωση αρχιτεκτονικής πνεύμονας. Το πολύ υγρό είναι δεξιά. Όταν το είχα στείλει αυτό στο paper, μου είχε πει ο reviewer, έχεις γράψει δεξιά και είναι αριστερά. Όχι, του λέω, δεξιά είναι. Είναι αλήθεια. Το πολύ υγρό έχει πάει δεξιά. Άρα, να μην μας κάνει εντύπωση αν το υγρό δεν είναι ακριβώς δίπλα στο σπίνο, μπορεί να έχει πάει παντού. Ρήξη σπινός και επιβεβαίωση με την αξονική τομογραφία. Η κακιά η ώρα που λένε. Δύο μαθητές τρέχανε στο πράγμα, δεν τσακωνόντουσαν, παίζαν τα παιδιά, τρέχανε. Και συγκρουστήκανε. Ρήξη σπινός. Υγρό γύρω από το σπίνα και κάτω στην πίελο. Και εμφανείς περιοχές ρήξεως του οργάνου. Νέος μαθητής, γιατί να κάνεις αξονική σε αυτό το παιδί και να τον ακνοβολήσεις, 16 ετών παιδί. Με το σώμιλιο αυτομάτως έχεις λύσει το πρόβλημά σου εκείνη τη στιγμή. 24 ώρες το 24ωρο στην εφημερία που λέγατε την καθηγήτρια, 1 και 40 το πρωί. Ρήξη σπινός. Είναι πάρα πολύ εύκολο σε εκπαιδευμένα χέρια να γίνει. Όπως λέω στους ειδικευμένους μας, όταν το πάρουμε απόφαση, σε ένα λεπτό να κάνουμε την έγχυση, σε 6 λεπτά να έχουμε τελειώσει. Δεν θέλει τίποτα παραπάνω. Ρήξη, επιβεβαίωση με την αξονική. Αυτή είναι μια ασθενή που είχε ήδη χειρουργηθεί. Και μου είπαν οι νεότεροι γιατροί, ξέρεις, μου λέει, νομίζουμε ότι εδώ το κάτω τμήμα του σπινός είναι λίγο πιο υποηχογενές και δεν βγάζουμε και καλή αγγείωση. Και πονάει. Να τη δούμε. Κάνουμε το συγγραφικό και βλέπουμε ότι πράγματι εδώ στο κάτω τμήμα του σπινός δεν υπάρχει ενίσχυση. Ενώ το υπόλοιπο στο σπιν ενισχύεται ωραία, εδώ κάτω δεν υπάρχει ενίσχυση. Να το ήρθε. Εδώ λοιπόν αυτό ήταν διαχειριστικό. Είτε δημιουργήθηκε κάποιο μικροέμφρακτο, είτε από την πίεση που δημιουργούν τα άγκιστρα, κάτι έγινε εκεί και δημιουργήθηκε αυτός ο μικρός τραυματισμός. Αυτό είναι άλλη μια περίπτωση που λέει κανείς να ανάβει και κανένα κερί. Είναι γυναίκα συναδέλφου, η οποία 10 μέρες μετά από κολονοσκόπηση πονούσε. Έρθε λοιπόν, τη κάνουμε υπεργογράφημα και βλέπουμε αυτή τη συλλογή. Ομολογώ ότι έκαναμε πρώτα αξονική, διότι δεν φαντάστηκα ότι μπορεί να έχει πάθει ρήξη ο σπλήν, φαντάστηκα ρήξη του πακέτος εντέρου. Κάνει λοιπόν αξονική, ρήξη σπλήνος με συλλογή, βγήκε ο σπλήν και κοιτάξτε στην προ-κολονοσκοπήσεως αξονική πόσο δίπλα είναι το παχύ έντερο στο σπλήν και προφανώς αυτή η γυπνίαση ήταν ο λόγος που περιγράφεται αυτή η επιπλοκή. Είναι σπάνια, αλλά συμβαίνει. Και πού συμβαίνει στους γιατρούς και στις γυναίκες τους. Οι ασθενείς είναι καλά μετά το χειρουργείο, αλλά βεβαίως μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα. Εδώ ο ασθενής είχε ένα αιμαγγείωμα σπληνικό, το οποίο εράγει και είχαμε αυτή την εικόνα. Πάμε στους νεφρούς. Η περιχογενής περιοχή στο κάτω ημιμόριο του νεφρού, λίγο υγράκι, πάρα πολύ καλύτερη είναι η εικόνα με το σχεδραφικό των υπερήχων. Και η επιβεβαίωση με την αξονική. Εδώ ο ασθενής είχε ήδη κάνει αυτή την εξέταση, το ξέραμε και κάποιες μέρες μετά το παρακολουθήσαμε, ξέραμε που πάμε, αλλά πάντως κοιτάξτε πόσο μικρή φλάση μπορεί κανείς να πιάσει. Κατάγματα πλευρών, υπερηχογενής περιοχή στο νεφρό, από διοργάνωση του επινεφριδίου, δίνουμε σχιαγραφικό και όταν δίνουμε στο τραύμα και γενικά πάμε στα ψαχτά, πρέπει να περιμένουμε και να σαρώνουμε όλο το όργανο. Δεν είναι σαν το ΥΠΑ που έχουμε βρει ένα μαγείωμα και καθόμαστε εκεί στημένοι για να το χαρακτηρίσουμε. Άρα εδώ θέλει λίγη υπομονή να το παίξουμε το όργανο από εδώ μέχρι εκεί. Αλλά άμα το δούμε, να το τσακ, θα προκύψει αυτή η σχάση του νεφρού και δεν ενισχύεται και το επινεφρίδιο, το οποίο και αυτό έχει πάρει ένα παράλογο σχήμα, δεν έχει το τυπικό σχήμα του επινεφριδίου. Και όταν έχεις τραύμα στο νεφρό, έχεις και αίμα. Και το αίμα πού θα πάει στην οροδοχοκίστη. Και θα κάνει όλο αυτό. Μα αυτό είναι μάζα ή είναι πείδωμα? Αχ, να υπήρχε μια μέθοδος να το μάθουμε γρήγορα και εύκολα. Υπάρχει. Δίνει σχεδραφικό εκείνη την ώρα και η μάζα ενισχύεται, ενώ το πείδωμα του αίματος δεν ενισχύεται. Και μπορείς εκεί, μέσα σε 5 λεπτά, με 0 ακτινοβόληση, με πρακτικώς ανύπαρκτες αναφυλακτικές αντιδράσεις, χωρίς να επηρεάζει την εφηρική λειτουργία και με λιγότερο από 50 ευρώ που κάνει το φάρμακο, να τα απαντήσεις αυτό, να μην τρέχει για αξονική.
20 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ρίξη και του σπληνός, ρίξη και του νεφρού. Άρα ενώ ιδανικά αυτό το κάνεις για ένα όργανο, μπορείς να δεις και άλλα όργανα με το ίδιο φάρμακο, στο ίδιο session. 10:30 το βράδυ σε εφημερία. Ρίξη σπληνός. Αν εμείς έχουμε μια φορά δουλειά στην εφημερία, ο ξωνικός έχει 10 και μπορεί να περάσουν και 5 και 6 και 7 ώρες μέχρι να γίνει αξιονική. Όχι, γιατί ο ξωνικός δεν δουλεύει, αλλά έχει, γιατί έχει άπειρα περιστατικά. Και εδώ δεν υπήρχε χρόνος και πήγε ο ασθενής κατευθείαν για εγχείρηση, χωρίς να κάνουμε αξιονική. Έχουμε 6 περιστατικά τέτοια. 5 με σπλήνα και 1 με ύπαρ. Και μετά κατέβηκε ο χειρουργός με το κουστούμι του και τη γραβάτα του. Παιδιά, τελείωσε η βάρδια μου, φεύγω. Ο ασθενής πήγε καλά. Να είστε καλά. Ακόμα θα περίμενα για αξονική. Όχι γιατί ο αξονικός δεν δουλεύει, αλλά γιατί αυτές είναι οι αναμονές. Ίσα-ίσα κάνει εξαιρετική δουλειά. Βεβαίως έχει περιορισμούς. Όχι για γενικευμένα, όχι τα κύλα όργανα. Επειδή δεν απεκρίνεται εκ των νεφρών, δεν δείχνει το πυελοκαλπικό σύστημα και δεν μπορεί να δει όλη την εικόνα. Μπορεί να πιάσει, αλλά μπορεί να χάσει και την εξαγίωση. Και βέβαια δεν ξεπερνά τους περιορισμούς των υπερήχων. Αν με το απλό υπέρηχο δεν βλέπεις, δεν θα δεις ούτε με το σιαγραφικό. Όμως μπορείς να το κάνεις όσες φορές θέλεις και μειώνεις τις αξονικές τομογραφίες. Κοιτάξτε αυτό. Αυτό είναι τεχνικό τοποθέτηση πλακιδίων. Πλακάς. Αυτός έβαζε πλακάκια και του είχαν φορτώσει μια στίβα πλακάκια δίπλα του. Κάποια στιγμή τα σκουντάει, πέφτουν τα πλακάκια πάνω του. Είχε και αμοιχές η κοιλιά του, δυστυχώς δεν τη φωτογράφησα. Κοιτάξτε, είναι 7:20 το βράδυ. Βλέπουμε στην ακτινογραφία αυτό εδώ. Έχει κάταγμα σπονδυλικής στήλης και έχει πάρα πολύ υγρό. Και δεξιά και αριστερά. Τι κάνουμε, σόνοβιο. Και βλέπουμε και το ΙΠΑ και το σπλήνα και τους δύο νεφρούς με δύο δόσεις. Δεν βλέπουμε τίποτα. Αρνητικά όλα. Ναι, αλλά ο ασθενής έχει υγρό. Από κάπου έχει. Τι λέμε λοιπόν, δεν βλέπουμε εμείς τη λάση, όμως κάντε αξονική για να τα δείτε όλα. Εδώ θα δείτε ότι θα σας παρουσιάσω σε αρκετές περιπτώσεις τις γνωματεύσεις μας. Διότι όπως λέγαμε και με τους συναδέλφους εδώ, πρέπει να παίρνουμε κατά το δυνατόν, δεν μπορούμε πάντα, αλλά να παίρνουμε θέση. Να λέμε, είδα, δεν είδα. Το να περιγράφουμε απλώς μία περιοχή η οποία είναι τόσο επί τόσο και μετά να κολλάμε το κλασικό κλινική συνεκτίμηση δεν βοηθάει ούτε τους κλινικούς ούτε τον ασθενή. Πρέπει όποτε μπορούμε να παίρνουμε θέση και να απαντάμε το ερώτημα του κλινικού. Έχει ή δεν έχει. Αυτός ο ασθενής λοιπόν κάνει την αξονική, η οποία πράγματι λέει ότι είναι τα συμπαγή όργανα καλά και να το πρόβλημα. Υπήρξε τραυματισμός του εντέρου και να η αιμορραγία δίπλα από την έλκα του εντέρου. Τελικά αυτό που είδαμε σπονδυλική στήλη, ήταν ένα παλαιό κάταγμα στο φύτη που δεν μας νοιάζει. Και όπως είπαμε και πριν, κάνει την πρώτη αξονική και μετά τον παρακολουθούς με σκιαγραφικό. Μεγάλη ρήξη του δεξιού λόβου του ύπατος, 9 μέρες μετά, νάτος ο νεφρός ενισχύεται, νάτο δίπλα το ύπα και βλέπουμε ότι οι σχάσεις πάνε πολύ καλύτερα. Και αυτό τον ασθενή λοιπόν τον παρακολουθείς, ωραία με σκιαγραφικό υπερήχων και δεν κάνεις καινούριες αξονικές. Και δεν επιβαρύνεις ούτε τον ασθενή με ακτινοβόληση, ούτε το τμήμα που γλιτώνει μια ακόμα αξονική. 8 μέρες μετά, αιμάτωμα νεφρού, μικρότερο, πάει καλύτερα με το σχεδραφικό. 7 μέρες μετά, πολυτραυματίας, ρήξη νεφρού, πάει καλύτερα. Παίρνουμε θέση, βελτίωση της εικόνας συγκριτικά με την αξονική. Αυτό θέλει να ξέρει ο αξονικός. Δεν θέλει απλώς να το πούμε 5x2 υποειχογενής περιοχή. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Μία μέρα μετά, ρήξη σπληνός και παρακολούθηση και ήδη μία μέρα μετά ο ασθενής πάει καλύτερα. Αυτός εδώ είναι ένας νεαρός υπόδειγμα για την κοινωνία μας. Ήρθε 19 ετών με τροχαίο με δικύκλο, χωρίς κράνος, χωρίς δίπλωμα. Όταν έψαξα το ιστορικό του, είχε έρθει πριν από 4-5 χρόνια, δηλαδή 15-16, με τραύμα στο κεφάλι, πάλι χωρίς κράνος, πάλι χωρίς δίπλωμα. Φοβάμαι, γιατρέ μου, λέει, φοβάσαι τώρα εμάς, του λέω, ότι οδηγείς 5 χρόνια χωρίς κράνος και χωρίς δίπλωμα, δεν φοβάσαι. Το υπερηχογράφημα έγινε 12:30 το μεσημέρι. Τι λέμε, οι πατικές θλάσσες. Η αξονική έγινε 7 ώρες μετά για επιβεβαίωση. Γιατί αυτή ήταν η δουλειά σε μια busy εφημερία. Επιβεβαίωσε τις θλάσσες. 3 μέρες αργότερα δεν έχει διαφορά. 9 μέρες αργότερα το παιδί πάει καλύτερα όμως. Άρα και εδώ μπορούμε να το παρακολουθούμε με σχεδιαγραφικό. Και υπό κάποιες συνθήκες μπορούμε να δούμε και την τρέχουσα αιμορραγία. Και στο σπλήνα και στο ύπαρ και στο νεφρό. Βέβαια όχι πάντα. Όταν έρθει ο κλινικός και πει: θέλω να δω αν έχουμε αυτή τη στιγμή αιμορραγία, δεν είναι η μέθοδος επιλογής. Μπορεί να το πιάσει, αλλά μπορεί και να το χάσει. Και του λέμε: μην κάθεσαι τώρα και τσακώνεσαι με μένα. Πήγαινε και μίλησε με τον αξονικό, διότι η εξέταση επιλογής είναι αξονική με σιαρεφό και με ειδικό πρωτόκολλο για να πιάσεις την εξαγκίωση. Αυτός είναι ο πολυτραυματίας κατά την κόρη μου όταν ήταν 4-5 ετών. Είναι ένας εξαιρετικός ορισμός που θα έπρεπε να υπάρχει σε βιβλία. Αυτός είναι ο πολυτραυματίας.
Αυτό ο ασθενή λοιπόν δεν είναι καλή ένδειξη για να κάνει υπερογράφο με CRF. Αυτό πρέπει να κάνει εξονική. Όμως, επίσης, άμα είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση του ασθενούς, και πάλι εδώ, θα πρέπει μετά το FAST, αν είναι σταθερός, να πάει για εξονική ή για εγχείρηση. Όμως, όταν η εξονική δεν σου δίνει απάντηση, μπορεί να μειώσει τη χρήση της χωρίς να αντικαθιστά. Και τους ασθενείς, τους σταθερούς που έχουν κάνει μια πρώτη αξονική, μπορεί να τους παρακολουθήσει με σχεδιαγραφικό. Άρα σε αυτούς το κάνουμε. Και βέβαια, όταν παίρνουμε θέση, θα κάνουμε και λάθος διαγνώσεις. Δεν μπορεί πάντα να πέφτουμε μέσα. Δεν υπάρχει γιατρός που κάνει πάντα σωστές διαγνώσεις. Ειδικά ο ακτινολόγος που η γνωμάτευση του μένει και το λάθος του μένει. Λοιπόν, και είπαμε ότι εδώ μπορεί να έχει σχάσει και τελικά δεν ήταν σχάσει. Είχε ένα λίθος στην πιελοειδική συμβολή που έκανε διάρκεια του αποθηκευτικού συστήματος. Φεύγουμε από το τραύμα και πάμε να δούμε άλλες καταστάσεις. Έμφρακτα ύπατος, ίσα που φαίνεται αυτή η τριγωνική περιοχή, δίνει σχεδιαγραφικό, πάρα πολύ ωραία το βλέπεις. Άλλη περίπτωση, απλή αξονική χωρίς σχεδιαγραφικό, δεν μπορείς να πεις τίποτα εδώ. Τι γνωμάτευση να δώσεις. Εδώ όμως έχει μια τυπική εικόνα εμφράκτου τριγωνική. Το είπα προφανώς είναι πιο σπάνια τα έμφρακτα, γιατί έχει διπλή αγίωση σε σχέση με τα άλλα όργανα, αλλά συμβαίνουν. Απόστημα. Όταν το απόστημα φτάσει να γίνει έτσι, να έχει δηλαδή αρκετό πίον μέσα, είναι σχετικά εύκολο να το διαγνώσεις με όλες τις τεχνικές. Και μόλις δώσεις σχεδιαγραφικό, είτε στο υπέρυπο είτε στην αξονική, θα δεις ότι ενισχύονται τα διαφραγμάτια και η κάψα, αλλά μέσα δεν ενισχύεται, γιατί έχει πίον, έχει υγρό και μένει μαύρο. Όμως συνήθως τα αποστήματα ξεκινάνε έτσι, χωρίς πολύ υγρό ακόμα μέσα, και εδώ δεν μπορείς σαφώς να πεις αν αυτό είναι μια νεοπλασία ή είναι απόστημα. Άρα αυτό πρέπει να τον παρακολουθείς, να κοιτάξεις και το ιστορικό του ασθενούς, έχει λευκά, έχει πυρετό, και να συνεχίσεις να τον ξαναβλέπεις για να πεις ότι είναι απόστημα ή όχι. Εδώ έχουμε ένα απόστημα, το ίδιο κυρία Δίπα, το λέμε, είναι απόστημα και μπορείς μετά να τον παρακολουθήσεις μετά την παροχέντευση και να δεις ότι μειώνεται, μεγαλώνει και πώς πάει ο ασθενής. Σπληνικά έμφρακτα. Πιο συχνά, γιατί ο σπλήνας έχει μόνο μία αγγείωση. Έχουμε τυπικές τριγωνικές περιοχές, μεγάλες εδώ, μα αυτά είναι εύκολα, αυτά τα βλέπω και χωρίς το σχεδιαγραφικό. Σωστά. Κοιτάξτε όμως αυτή την περίπτωση, εδώ πέρα δεν βλέπεις τίποτα. Είναι μια πολύ μικρή περιοχή, την οποία δεν μπορείς να τη δεις χωρίς το σχεδιαγραφικό και όπως είπαμε, μην εμπιστευόμαστε ποτέ το απλό υπερηγοράφημα. Δεν επαρκεί. Υπάρχει αυτή η μέθοδος που είναι τόσο εύκολη, τόσο απλή για αυτούς που την έχουν μάθει και σε 5 λεπτά θα σου δώσει αυτή την απάντηση. Ούτε αξονική θέλεις, ούτε τίποτα. Πηγαίνοντας προς το πάνκρεας, έχουμε και εδώ ένδειξη. Η απλή παγκρεατίτιδα συνήθως ενισχύεται παράλληλα με το λοιπό παγκρεατικό παρένθυμα. Αντίθετα, οι μάζες του παγκρέατος ενισχύονται λιγότερο και φαίνονται πιο υποοικογενείς, πιο μαύρες. Επίσης, έχει ένδειξη στις ψευδοκίστες, που είναι άνοιχες βλάβες, οι οποίες όμως έχουν περιεχόμενο και το περιεχόμενο αυτό δεν ενισχύεται με το σχεδιαγραφικό. Αυτός είναι ένας ασθενής γιος γιατρού που είχε πάει στην κυρία Αντίπα και είχε πει ο μαγνήτης, εξωτερικός μαγνήτης, ο γιατρός νοσοκομείου μας, ότι έχεις μάζα στο πάνκρεας. Αυτή. Δίνει σχεδιαγραφικό και βλέπει ότι ενισχύεται παράλληλα με το λιποπάνκρεας και θεωρήσαμε ότι αυτό είναι μια mass forming focal παγκρεατίτιδα, εστιακή παγκρεατίτιδα που ενισχύεται το ίδιο και δεν ήταν μάζα. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα άδυνο καρκίνωμα που όπως σας είπα ενισχύεται λιγότερο από το παγκρεατικό παρένχυμα. Ο ασθενής έχει ήδη stent, ενδοπρόσθεση λέγεται στα ελληνικά. Δεν είναι ούτε πρόθεση ούτε πρόθεμα, γιατί το προσθέτουμε μέσα. Άρα είναι ενδοπρόσθεση. Και οι ξένοι το λένε προσθήσεις, δεν το λένε προθέσεις. Λοιπόν, και ο ασθενής έχει ήδη μία υπαρτική μετάσταση. Και ψευδοκίστης. Κοιτάξτε αυτή τη βλάβη, πούσα που φαίνεται, δεν φαίνεται, έχει, δεν έχει εκείνη. Δίνουμε το σχεδιαγραφικό και πολύ καλύτερα βλέπουμε πώς αφορίζεται αυτή η μικρή κίστη ακριβώς πίσω από την ουρά του παγκρέατος και είμαστε σε ένα βάθος 6-7 εκατοστών. Άρα και εδώ μας βοηθάει να δούμε πολύ καλύτερα ένα διφορούμενο έβριμα του απλού περιεχογραφήματος. Αυτός ο ασθενής είχε χειρουργηθεί για ένα νεόπλευμα παγκρέατος και είχε κάνει αυτή τη συλλογή, όπου ήδη είχαν παροχετεύσει, αλλά κάποια στιγμή ο καθετήρας σταμάτησε να δίνει και μας λένε είναι μέσα, δεν είναι, να κάνουμε καινούργια αξονική. Όχι. Από τον καθετήρα δίνεις λίγες σταγόνες, a few drops λένε τα ξένα άρθρα, και το αραιώνεις με φυσιολογικό όρο και βλέπεις ότι ο καθετήρας πράγματι είναι μέσα. Ίσως πρέπει λίγο να το μετακινήσουν, ίσως με το σύρμα που θα βάλουν, χωρίς να ξαναπούνε βγούνε, να βάλουν ένα πιο φαρδί καθετήρα, αλλά πάντως ο καθετήρας σας είναι μέσα. Και δεν χρειάζεται νέα αξονική για να το κάνουν αυτό. Κοιτάξτε, αυτό το περιστατικό είναι μια ασθενή 45 ετών που είχε κάνει πολλές παγκρεατίτιδες. Τα τελευταία 5 μήνες πριν. Ξαναέρχεται με πολύ ισχυρό
κοιλιακό άλογος, κάνει αξονική που λέει ότι έχει πάλι νεκρωτική παγκρατίδα. Μάλιστα. Μετά από 20 μέρες όμως αρχίζει και έχει πολύ μεγάλη συμπτωματολογία από το θώρακα. Με πόνο, με αύξηση τροπονίνης, με καρδιογραφήματα, με ό,τι εν πάση περιπτώσει καρδιολογικό υπήρχε, το είχε η ασθενή. Και γι' αυτό το υπερχογράφημα που κοιτάξτε το σπλήνα πώς είναι και με το σιωρετικό και δεν μπορούμε να το ξεχωρίσουμε από το έντερο. Άρα αυτή η ασθενή έχει πάνκρεας, σπλήνα και καρδιολογικό ιστορικό. Τελικά πήγε στον αξονικό, αν θυμάμαι καλά, ο κύριος έξαρχος είχε τραβήξει υλικό και φανήκαν όλα αυτά τα μικρόβια, άρα είχε σπληνική νέκρωση, είχε οξία επιχρονίας, παγκρατίτιδας και είχε τη λεγόμενη stress-induced καρδιομυοπάθεια, τα κοτσούμπο καρδιομυοπάθεια, που είναι μια μορφή καρδιομυοπάθειας που δημιουργείται από κάποιο stress που περνάει ο άνθρωπος. Και αυτό λοιπόν τους έκανε και την καρδιομυοπάθεια και λέγεται έτσι γιατί η καρδιά παίρνει αυτό το μυστήριο σχήμα που είναι το γιαπωνέζικο τακοτσούμπο που είναι μια συσκευή που έχουν οι Ιάπωνες για να πιάνουν 7 πόδια. Θέλω να πω ότι αν ένα περιστατικό θέλει να στραβώσει, θα στραβώσει από 3 διαφορετικά όργανα. Πάμε στα χολιφόρα, καρκίνος χολιδόχου κύστος, έχει ένα υπατικό απόστημα, έχει και μια θρόμβωση πηλέας. Και κοιτάξτε πόσο καλύτερα φαίνονται τα όρια του αποστήματος με το σιαγραφικό και μπορεί να δεις ακριβώς πού είναι το υγρό και να κατευθύνεις τον καθετήρα σου και να τραβήξεις υλικό. Γαγκρενώδης χολογιστικότητα. Έχουν πέσει ράκι νεκρωτικές στιβάδες από μεμβράνες από το τείχομα, έχουν πέσει μέσα, αλλά δεν ενισχύονται γιατί δεν είναι νεόπλαστος ιστός, είναι νεκρωτικός ιστός που δεν ενισχύεται, άρα δεν μας ανησυχεί. Μεγάλη χολιδόχος κύστη, έχει λίθο, έχουμε χολογκιστίτιδα και έχουμε και απόστημα μέσα στο τείχομα της χολιδόχου κύστος, ανάμεσα στη βάτη υπάρχει απόστημα που το βλέπουμε πολύ καλύτερα με το σχεογραφικό που είναι και το οριοθετούμε. Αυτό είναι ένα περίεργο περιστατικό, είχε πάει στην κυρία Αντίπα, έχουμε αυτή την εικόνα της χολιδόχου κύστεως με όλο αυτό το υλικό που δεν παίρνει χρώμα στο κολοντόπλερ, του δίνει η Ελένη σχεογραφικό και βλέπουμε αυτό τον πολύποδα, ο οποίος ενισχύεται και μετά γεμίζει όλος. Οπότε στο χειρουργείο απεδείχθη αυτό που ήδη φαινόταν από εδώ, ότι αυτός ο εμπολίτους αιμορραγεί και όλη αυτή η αιμορραγία γεμίζει το κύτταρο της χολιδόχου κύστεως. Και μπορεί να έχουμε χολογιστεί και να με ρίξει τείχωματος, βλέπουμε τα λύματα στο τείχωμα, βλέπουμε τις τρύπες και έχει βγει το υγρό έξω και ακόμα καλύτερα τα βλέπουμε και με το σκιαγραφικό. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να πεις σαφώς ότι έχεις χολογιστήτητα με ρήξη του τυχώματος. Και αν το πεις από την αρχή, βλέπεις και το απόστημα του ύπατος που έχει κάνει γύρω η επινέμιση της φυγμονής και το ξανακάνεις αρκετές μέρες μετά και βλέπεις ότι η χολή πάει καλύτερα και έχει στρώσει πια το τείχωμα, είναι καλά και ότι και το απόστημα του ασθενούς πάλι καλύτερα. Ούτε αξονικές, ούτε τίποτα. Η πάχυνση του τυχώματος χολιδόχου κύστος δεν είναι πάντα απολυτιστή. Εδώ έχουμε ένα μεγάλο ύπαρ και αυτή είναι πάχυνση από υπατήτιδα. Με αυτή την διαστρωμάτωση, με αυτό το υπερηχογενές μέσο τμήμα και να ενισχύονται μόνο το έξω με το μέσα. Και αυτό το χαρακτηριστικό είναι ότι η χολή δεν φουσκώνει από μέσα προς τα έξω, αλλά κλείνει ο αυλώτης απ' έξω προς τα μέσα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό της υπατήτιδας και όχι της χολογιστήτιδας. Πάμε στους νεφρούς, πάρα πολύ χρήσιμο. Και σε ασθενή με μηδέν νεφρική λειτουργία μπορείς να το δώσεις, διότι δεν απεκρίνεται το νεφρό. Και αυτό πρέπει να το μάθουμε πρώτα στους κλινικούς, γιατί μόλις ακούνε σχεδιαγραφικό, άμα ο ασθενής είναι σε αιμοκάθαρση, δεν μας νοιάζει. Μπορούμε να το δώσουμε. Είναι αντιθέσιμη της αξονικής που δεν μπορούμε να κάνει προετοιμασία. Εδώ οι ισχυμικές περιοχές του νεφρού, μόνο αυτές αιματώνονται, επιβεβαίωση με τη μαγνητική τομογραφία. Στην εφημερία, εμείς φαντάζομαι και εσείς έχουμε πάρα πολλά περιστατικά που θέλουν οι κλινικοί γιατροί να βλέπουμε την ουρολίμωξ. Ουρολίμωξ, ουρολίμωξ, άχρηστες εξετάσεις στην εφημερία. Το λέει η European Urology Association, το λέμε εμείς, ότι στην απλή πυρονεφρίτιδα δεν χρειάζεται καμία απεικόνηση. Μόνο ο ασθενής παίρνει αντιβίωση και ό,τι είναι να πάρει και τρεις μέρες δεν καλυτερεύει, τότε πρέπει να τον τζάξεις. Εμείς κάνουμε άπειρες εξετάσεις για ουρολίμωξ. Τέλος πάντων, δεν μας ακούει κανείς συνήθως αυτά. Εδώ έχουμε εστιακή πυρονεφρίτιδα που είναι πιο μαύρη, πιο υποειχογενής περιοχή σε σχέση με το υπόλοιπο, γιατί αυτή είναι μια ειδηματώδης παθολογία. Και ενώ θα περίμενε κανείς να είναι πιο υπεραγγιούμενη, αλλά είναι πιο υποαγγιούμενη. Εδώ είναι αεριογόνος, έχουμε φυσαλίδες αέρος που ξέρουμε ότι στο περιχωράμα φαίνονται άσπρες και όχι μαύρες όπως στην ακτινογραφία. Και ο ασθενής είναι ένα βήμα πριν να κάνει περιγεγραμμένα αποστήματα. Είναι μια σαφώς αποριζόμενη εστιακή περινεοφρύντιδα. Εδώ έχουμε περιγεγραμμένο πλέον απόστημα. Να το στο νεφρό με ενίσχυση μόνο στην περιφέρεια. Και όταν έχεις πυελονεφρίτιδα, θα έχεις μεγάλο νεφρό, θα έχεις πίον μέσα στο αποχετευτικό σύστημα που πηγαίνει και στην ουροδοχοκύστη. Και όπως και το αίμα, δεν ενισχύεται. Δεν είναι μάζα,
Άρα αυτό το υπερηχογενές υλικό και στην οροδόχο κύστη και στο πυελοκαλκικό σύστημα δεν ενισχύεται. Γιατί άμα είναι τραύμα είναι αίμα, άμα είναι λίμωξη είναι πίον. Αλλά δεν είναι νεόπλαστο όπως είναι σε αυτό τον ασθενή, που είναι ένα γνωστό περιστατικό με καρκίνωμα μεταβατικού επιθυλίου, πατέρα συναδέλφου, και βλέπεις ότι αυτό το υλικό ενισχύεται. Άρα δεν είναι ούτε πίον, ούτε αίμα, είναι νεόπλαστος ιστός, είναι νεοπλασία και οπωσδήποτε πρέπει έτσι να το δούμε. Πολύ εύκολα κάνουμε αυτή τη διαφορική διάγνωση. Εδώ είναι αιματώματα νεφρού, είναι αμφίκυρτα. Όταν βλέπουμε αμφίκυρτη εικόνα στο σώμα μας, αυτό είναι πιθανότατα υγρό. Γιατί τα υγρά δεν συμπιέζονται όπως μαθαίναμε στο σχολείο. Όταν βλέπουμε στα διαστημόπλαια που τραβάνε κάτι βίντεο και πίνουν γάλα, το γάλα είναι έτσι, σαν μπίλια. Γιατί μαζεύεται έτσι, δεν συνδυάζεται από πουθενά και δεν υπάρχει τίποτα να το περιορίσει. Στο ανθρώπινο σώμα, επειδή υπάρχουν γύρω ιστοί, το υγρό που δεν συνδυάζεται ψάχνει να βρει το χώρο. Άρα στη μέση έχει μεγάλη διάμετρο και στις άκρες έχει μικρή διάμετρο. Και παίρνει αυτό το αμφίκυρτο σχήμα σαν πεπόνι. Άρα όταν βλέπουμε τέτοιο αμφίκυρτο σχήμα και να μην ενισχύεται, είναι πιθανότατα συλλογή. Αυτός ο ασθενής έκανε αιματώματα νεφρού λόγω οξείας συνορικής νέκρωσης. Επιβεβαίωση με την αξονική τομογραφία. Άλλος ασθενής, μεγάλη ατυχία, αιμάτωμα δεξιά και πυελονεφρίτιδα αριστερά, στον ίδιο ασθενή. Με υλικό, με πίον, και αυτό δεν ενισχύεται στον αριστερό νεφρό. Δυστυχώς έχω και πιο άτυχο ασθενή, ο οποίος έκανε αυτόματη ρήξη και των δύο νεφρών σε διάστημα ενός μηνός. 19 Ιανουαρίου το λέμε, βλέπω αιμορραγία, η οποία επιβεβαιώθηκε μετά στην αξονική, βγήκε αυτός ο νεφρός, και ο ασθενής έρχεται ένα μήνα μετά πάλι με μια τέτοια εικόνα. Και αυτή τη φορά τον εμβολήσανε για να μην χάσει και το δεύτερο νεφρό. Και απεδείχθηκε αυτός ο ασθενής είχε κάποια αρτηριοπάθεια, μικροαγκυοπάθεια των αρτηριολίων των νεφρών και ήταν εύθρυκτα και έτσι αυτόματα παθαίνανε ρήξεις. Στο μεταμοσχευμένο νεφρό δεν τον φοβόμαστε καθόλου. Την κάνουμε την εξέταση όπως και στον αυτόχθονα. Εδώ είναι από το Χάμερσμιθ από τις μέρες της Αγγλίας. Είναι πράσινο το σχεδιαγραφικό. Εδώ πάρα πολύ ωραία βλέπουμε την ενίσχυση ενός καλού νεφρού. Power Doppler, φαίνεται ο μισός νεφρός να αιματώνεται, αρκεί αυτό για να πούμε ότι ένας μεταμοσχευμένος νεφρός δεν αιματώνεται. Θα μπορούσε να αρκεί, αλλά θέλουμε κάτι για να είμαστε πιο σίγουροι. Και εδώ είναι περιπτώσεις που δεν μας δίνει νέες πληροφορίες, αλλά όπως λένε, it increases your confidence, σε κάνει πιο σίγουρα για τα ευρήματά σου. Και εδώ μπορεί να πει σίγουρα ότι ναι, πράγματι, αυτός ο νεφρός κατά το ίμιση δεν αιματώνεται. Αυτός εδώ είναι δικός μας και είχε ένα μικρό έμφρακτο μόνο στο ένα τμήμα του. Δεν επηρεάζει ιδιαίτερα αυτό την νεφρική λειτουργία, αλλά καλό να το ξέρουμε. Κοιτάξτε αυτά τα παρόμοια περιστατικά. Διαφορετική ασθενή. Το spectral Doppler μας δίνει παρόμοια εικόνα. Δίνουμε σκιαγραφικό. Αυτός όμως είναι ένας νεφρός ο οποίος έχει χαμηλή ροή, αλλά παρούσα. Αυτός ο ασθενής ήμουν σπίτι μου. Ήμουν on call εφημερία, έβλεπα τηλεόραση, είχα ετοιμάσει το φαγητό μου, είχα μόλις ανοίξει την πύρα μου, δεν την είχα πιει ευτυχώς ακόμα. Και με καλούν οι ειδικευόμενοι. Έλα, μου λέει, γιατί έχουμε αυτόν τον ασθενή. Και ενώ τους λέμε τους χειρουργούς ότι δεν έχει αγκίωση, αυτοί επιμένουν να έρθεις. Τι θέλουν. Γιατί θα έρθω. Εγώ μένω και κοντά, οπότε ήμουν γρήγορα εκεί. Λέω, δίκιο έχετε. Αυτός ο νεφρός δεν αιματώνεται. Αλλά καταλάβετε κι εσείς την αγωνία του χειρουργού. Διότι αυτός δεν είναι πνευματικός. Τον έδωσε η μάνα στον γιο. Και για να πει ο χειρουργός και στο γιο και στη μάνα ότι ξέρετε, πρέπει να ξαναμπω και να βγάλω αυτό το νεφρό που έδωσε η μάνα στο γιο, πρέπει να είναι 100% σίγουρος, άρα εκεί θέλει και την υπογραφή του επιμελητού. Και εγώ για να είμαι σίγουρος, δεν θα πω κάτι παραπάνω από αυτό που είπατε εσείς, το ίδιο θα πω. Απλώς για να είμαι πιο σίγουρος, θα κάνω και ένα σχεδιαγραφικό. Και έτσι, we will increase our confidence, θα είμαστε 1000% σίγουροι ότι πράγματι αυτός ο νεφρός πρέπει να βγει. Που δεν μπορείς με το color και το spectral doppler να το πεις. Δεν αρκεί. Και βέβαια και εδώ μπορείς να παρακολουθήσεις. Παρακολουθούμε ένα έμφραγκο με τα άσπρα βέλη. Και παρακολουθούμε και μια συλλογή. Το έμφραγκο πάει καλύτερα και μικραίνει και η συλλογή φεύγει. Όσες φορές θέλουμε. Δεν φοβόμαστε ούτε ακτινοβολία, ούτε νεφρική λειτουργία, ούτε τίποτα. Στένωση νεφρικής αρτηρίας. Αντίπαση Κουφογιάννης το ήταν αυτό το περιστατικό. Πάργους, τάρτους πάργους. Όμως αιματώνεται ο νεφρός. Δεν κινδυνεύει. Υπάρχει χρόνος για να πάρουμε αποφάσεις. Οπότε πήγε στους επεμβατικούς, του κάνανε αγκιοπλαστική. Ο νεφρός μετά πάει μια χαρά. Και εδώ έχουμε εμφυσηματική πυελονεφρίτιδα με θυλάκουσα αέρος. Και έχουμε εδώ εντοπισμένη και με διάταση πυελοκαλκικού. Το λέμε. Εγώ, παιδιά, νομίζω ότι έχει εμφυσηματική πυελονεφρίτιδα. Πρέπει να πάρουμε θέση. Εδώ έχουμε και πυελονεφρίτιδα και έμφρακτο. Έμφρακτο το άσπρο, πυελονεφρίτιδα το μπλε. Γενικά μπορεί να συμβούν ό,τι θέλει. Μπορεί να συμβεί. Προσέξτε αυτόν τον ασθενή. Η μητέρα δίνει τον νεφρό της που έχει μια κιστούλα στο γιο.
Καθώς πλέον έχει μεταμοσχευτεί, βλέπουμε ότι η κίστη αυτή έχει μεγαλώσει, έχει αυξηθεί και έχει και περιεχόμενο όπως έχει και το αποκεντρωτικό σύστημα. Και πιο μετά βλέπουμε ότι έχει μεγαλώσει κι άλλο και φαίνεται να έχει και μια επικοινωνία πλέον αυτή η επιπλακήσα κίστη με το πυλοκαλκικό σύστημα. Παίρνω τηλέφωνο του χειρούργου, κατεβαίνουν 5 χειρουργοί κάτω στο τμήμα, τα συζητάμε. Οκ, μου λένε ευχαριστώ. Μετά βλέπω μερικές μέρες τον επικεφαλής χειρουργό, λέω τι θα κάνετε για αυτή την κίστη. Δεν θα κάνω τίποτα. Ο νεφρός είναι καλά και δίνει 2 λίτρα ούρα την ημέρα. Δεν τον πειράζω. Και είχε δίκιο, 6 μήνες μετά η κίστη έχει φύγει. Και όπως λένε, ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Ας τον νεφρό ήσυχο να κάνει τη δουλειά του. Και βέβαια μπορεί να έχει οτιδήποτε. Μπορεί να έχει και όγκο. Όπως έχουν και αυτόχθονες. Και οτιδήποτε ενισχύεται διαφορετικά από το λοιπόν νεφρικό παρέχημα είναι ύποπτο. Δείξαμε πριν πείγμα αίματος. Να ακόμα ένα πείγμα αίματος του ουροδόχου κίστη. Ενώ οι μάζες, οι χλωροκαρδικές εργασίες του ουροδόχου κίστεως ενισχύονται. Πολύ γρήγορα, πολύ εύκολα εκεί επιτόπου κάνεις αυτή τη διαφορική διάγνωση. Αυτός είναι ένας ασθενής που είχε ήδη χειρουργηθεί για καρκίνο ουροδόχου κίστεως. Έρχεται στην εφημερία με αυτή την άδεια και περίεργη ουροδόχου κίστη. Και λέμε τώρα αυτό το τι είναι. Είναι έλλειμμα, έχει τρύπα. Άδεια. Είχε καθετήρα, ουροκαθετήρα. Τι κάναμε, 5 ώρα το απόγευμα, εφημερία. Τον γεμίσαμε από κάτω με φυσιολογικό χώρο από τον ουροκαθετήρα. Γεμίσαμε κάπως την ουροδόχο κίστη. Και μετά ενσταλάξαμε πάλι διαμέσου του ουροκαθετήρος το σόνοβιο, το ισχυγραφικό. Και είδαμε ότι αυτό που υποπτευόμασταν πράγματι. Να την η τρύπα, έχει ρίξει η ουροδόχο κίστη και βγαίνει και έχει ουρίνωμα. Άρα μπορούμε, επειδή το συζητούσαμε λίγο πριν, κύριε Ραφαηλίδη, και να το δούμε και εντοφλέβη, αλλά μπορούμε και εντοκάβητερη, να το κάνουμε μέσα σε κοιλότητες. Αυτός είναι ένας ασθενής που ήρθε στο νοσοκομείο μας και τον στείλαμε στο EuroRat. Όπως έχει πει και εσείς, κύριε καθηγητά, πρέπει κάτι για να τον παρακολουθήσει ο κόσμος να έχει και ένα τίτλο λίγο σεξι. Έτσι δεν είναι? Αυτός λοιπόν ο ασθενής έπεσε στον ύπνο του. Οπότε και εμείς το είπαμε while he was sleeping. Πιο σεξι από αυτό δεν γίνεται, νομίζω. Λοιπόν, είχε αυτό το έβριμα που είναι πάλι αμφίκυρτο, άρα τι μοιάζει, έπεσε αμφίκυρτο αιμάτωμα. Τι να είναι. Δεν ενισχύεται το αιμάτωμα, εκτός από μια περιοχή εδώ που λέμε, παιδιά, εδώ ίσως έχουμε αιμορραγία τρέχουσα. Κάνει αξονική, επιβεβαιώνεται και πάει μετά στους επεμβατιστές μας, τον κύριο Δωμαή, και ήταν τελικά εξαγγείωση από την άλλη μεριά. Ενώ το τραύμα ήταν αριστερά, το αιμάτωμα ήταν αριστερά, τελικά ήταν η δεξιά ανοκιστική αρτηρία η οποία είχε τρωθεί. Έχουμε ενδείξει στην πίελο χρήση ναρκωνικών με απόστημα, το οποίο και αυτό ενισχύεται μόνο στην περιφέρεια και αν έχει κανένα διαφραγμάτιο, αλλά όχι μέσα, δεν είναι μάζα, είναι απόστημα. Εδώ είναι μια νέα κοπέλα που έχει αυτή την κίστη στην οθήκη, που έχει αυτό το περιεχόμενο και εκεί επιτόπου κάνει το σχιαρακό και δεν λες μην ανησυχείς κορίτσι μου, έχεις αυτή την κίστη που ίσως έχει λίγο αίμα μέσα, άντε στο γυναικολόγο σου να σε δει, αλλά δεν είναι μάζα, γιατί αν του πεις ναι κάτι δεν ξέρω, δεν βλέπω και που δεν ξέρω τι μπορεί να είναι και κλείσε ραντεβού για μια μαγνητική μπορεί να γίνει μετά από μια εβδομάδα το κορίτσι δεν μπορεί να κοιμηθεί από την αγωνία. Ενώ εκεί επιτόπου της λες ότι αυτό είναι μια κίστη και δεν τρέχει τίποτα το φοβερό. Αυτή είναι μια ασθενής που είχε πάει 5 μέρες πριν σε άλλο νοσοκομείο. Της είχαν πει: έχει δυσκυλιότητα. Έρχεται σε εμάς μετά από 5 μέρες σε πάρα πολύ κακή κατάσταση. Είχε κάνει σκολικοειδίδα με ρήξη και όλο αυτό το απόστημα. Το οποίο επειδή δεν είναι συμπαγής ιστός, δεν ενισχύεται όλο, ενισχύεται μόνο σε διαφραγμάτια και στην περιφέρεια. Επιπλοϊκή αποφυσή της. Με υπερηχογενές υλικό μέσα και με φλεγμένουσα περιοχή έξω, που μετά πήγε στον αξονικό και είπε αξονικής πράγματι, συμφωνώ με αυτό που είπε ο υπέρυπος, ότι έχει εκλογική αποπισίδια. Και βέβαια, όταν έχει το απόστημα, όπως είπα, μπορεί να δει πού είναι το υδρό και να κατευθύνει τον καθετήρα σου και να το τραβήξει. Προχωράμε με τα επιφανειακά όργανα, ισχυμία όρθιο. Ήδη εδώ από το απλό υπερηχογράφημα το βλέπει, αλλά και εδώ θε να είσαι σίγουρο για να πει σε ένα νέο παιδί και στον ουρολόγο, μπε μέσα στο, να εγχειρήσει. Να είσαι σίγουρος ότι αυτός ο όρχης είναι καλός, αλλά αυτός ο όρχης δεν είναι καλός και ότι έχεις ισχυμία. It increases your confidence. Είσαι πιο σίγουρος. Στις 7 η ώρα το βράδυ. Καλός, κακός. Έχει αιμάτωση, δεν έχει. Μα και εδώ το βλέπω, ναι, αλλά εδώ είμαι σαφώς πιο σίγουρος και δεν φοβάμαι να το πω. Έμφρακτα, περιοχές που δεν ενισχύονται και μόνο διελάβνοντα αγκία έχουν. Κακός είσαι όρχιος, με περιοχές λίγες που ενισχύονται, οι περισσότερες δεν ενισχύονται. Τραύμα πέους. Με τραύμα σειραγώδη σώματο και ένα μικρό αιμάτο και με μια ρήξη των χιτώνων του πέους που την επιβεβαιώνουμε και με το σχιαγραφικό. Εδώ είναι ανέβρισμα κοιλιακής αορτής. Μας ζητάνε καμιά φορά για να αποκλείσουμε ότι έχουμε εξαγγείωση.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ξέρουμε ότι η CTA είναι η εξέταση εκλογής και αυτό πρέπει να το λέμε. Μπορεί να το πιάσουμε, αλλά μπορεί και να μην την πιάσουμε. Και κοιτάξτε τον χαρακτηριστικό τρόπο πώς γεμίζει αργά αυτό το πολύ μεγάλο αιμαγγείωμα, 5 εκατοστά αιμαγγείωμα με προστιοπίστια διάμετρο, και είναι η μόνη τεχνική που μπορεί να δείξει αυτή την αγγείωση σε ζωντανό χρόνο. Και η αγγειογραφία μπορεί προφανώς, αλλά δεν μπορεί να κάτσει στην αγγειογραφία 5 λεπτά εκεί να το βλέπει, γιατί έχει ακτινοβόληση. Και εδώ είναι ένας ασθενής που είχε ήδη βάλει stent, που συχνά παθαίνουν ενδοδιαφυγή, εντολή, και εδώ έχει πάθει εντολή, αλλά εκτός αυτού έχει και εξαγγείωση έξω από την ενδοδιαφυγή και μπορεί να το δούμε. Αυτό το κάνανε οι ειδικευόμενοι μας του επεμβατικού και είδαν ότι πράγματι και εδώ πάλι έχουμε εξαγγείωση ακριβώς δίπλα στις λαγόνιες αρτηρίες και τελικά βρήκανε ότι η έναρξη εξαγγείωση ήταν από την αριστερά οσφυγική αρτηρία. Αυτός είναι πατέρα συναδέλφου, είχε ιστορικό αμφωτερόπλευρης εντοβάθυλευκής τρόμβωσης στα πόδια και τώρα πόνουσε στην πλευρά. Είχε ήδη βάλει φίλτρο κάτω κύλης φλέβας και πλέον έπαθε και θρόμβωση και στην κάτω κύλη φλέβα, ενώ η αορτή είναι βατή. 3 η ώρα το πρωί έχουμε απόφραξη έσω καροτίδας. Ήδη το βλέπουμε με την Color Doppler, αλλά πόσο καλύτερα να δούμε ότι είναι βατή η κοινή, βατή η έξω, βατός και ο κλάδος της έξω, αλλά η έσω είναι αποφραγμένη. Πάλι 3 η ώρα το πρωί, πολύ κακή κυματομορφή στην κοινή καροτίδα και είναι αυτό που λέμε πάλι το αίμα βρίσκει τοίχο και γυρίζει πίσω. Να το ο τοίχος που βρίσκει και να το που γυρίζει πίσω. Δεν μπορεί, απόφραξη κοινής καροτίδας. Αυτά πια τα έχουμε λατώσει και τώρα έχουμε την τεχνική B-Flow, την έχετε και εσείς κύριε Ραφαλίδη εδώ, το οποίο μας λύνει αυτά τα προβλήματα και δεν χρειάζεται να κάνεις. Αλλά το CRFO είναι το πιο ευαίσθητο από όλα. Πώς ευαίσθητο, κοιτάξτε εδώ, έχεις μια πολύ χαμηλή ροή στην έσω καροτίδα που δεν την πιάνει τον Color Doppler, και όμως είναι υπάρχουσα. Είναι χαμηλή, αλλά παρούσα. Αυτό σας ενίσχυε διαχωρισμό πιο πάνω, γι' αυτό δεν έχει καλή κυματομορφή εδώ. Και εδώ πάλι μια πολύ χαμηλή ροή, αλλά παρούσα. Την πιάνει το CRFO γιατί δεν την πιάνει το Power και το Color Doppler. Αυτό είναι ένα χρήστη ναρκωτικών με επώδυνο και κρύο και θεό άνω άκρο. Και ήρθαν οι αγγειοχειρουργοί να του πούμε πού ακριβώ ήταν το πρόβλημα. Το Color Doppler, είτε εδώ πα, είτε εδώ τα ίδια σου λέει. Καλέ οι φλέβε και η αρτηρία δεν βλέπω πού. Κάνουμε CRFO και βλέπουμε ότι σε αυτό το επίπεδο η αρτηρία είναι βατή και σε αυτό πλέον έχει κλείσει. Οπότε του λε, παιδιά, εδώ πρέπει να πάτε και εδώ να κάνετε ό,τι να κάνετε. Εδώ αυτός ο ασθενής είχε κάνει εξωτική τομογραφία, ο οποίος όμως δεν έπαιρνε θέση. Λέει, βλέπω αυτό το ψευδοανεύρισμα, αλλά δεν μπορώ να σας πω σίγουρα ότι εξορμάται της υπατικής αρτηρίας. Έρχονται λοιπόν σε εμάς και λέμε, λοιπόν, θα κάνουμε σχεδιαγραφικό. Αν λοιπόν είναι δίπλα στην υπατική αρτηρία, ενισχύεται ακριβώς παράλληλα με την υπατική αρτηρία. Στην αρτηριακή φάση της υπατικής αρτηρίας, μάλλον εξορμάται την υπατική αρτηρία. Και είχε ήδη και ένα μικρό θρόμβο. Και πήγε μετά στον κύριο κρατημένο, στον αγγειογράφο και το εμβόλυσε. Και απαντήσαμε το ερώτημα του ασθενούς. Βεβαίως, υπάρχουν περιορισμοί. Περιορισμοί των υπερήχων. Όταν ο ασθενής είναι παχής, αν δεν δεις με το απλό, δεν θα δεις ούτε με το σχεδιαγραφικό. Αν έχεις αέρα, υποδόριο, εμφύσιμα, έντερο και αυτά, πάλι δεν θα δεις. Επίσης, πρέπει να έχεις καλό μηχάνημα. Πρέπει να το μαθαίνουμε στην ειδικότητά μας. Αν δεν σου το δείξουν, πώς θα το μάθεις. Πρέπει ο ασθενής να έχει καθετήρα, να μην χάνει το χρόνο να βάλει καθετήρα. Όμως γλιτώνεις, μειώνεις αξονικές. Εδώ υπάρχει κάτι άλλο που λένε ότι ξέρεις αυτό είναι operator dependent και είναι υποκειμενικό ενώ η αξονική είναι αντικειμενική. Κατά την ταπεινότατη άποψή μου δεν ισχύει αυτό. Και η αξονική και η μαγνητική και όλα πραγματοποιούνται από ανθρώπους και ονοματεύονται από ανθρώπους. Άρα και αυτές έχουν ποσοστό λάθος. Κοιτάξτε αυτό, δεν είναι επίγον περιστατικό, αλλά λέει αυτό που θέλουμε να πούμε. Άνδρας 76 ετών με καρκίνο μαστού. Έχει ήδη πνευμονικές μεταστάσεις και έχει και οστικές. Και κάνει εξωτερική, όχι το νοσοκομείο. Αξονική τομογραφία. Με σχεδιαγραφικό. Και λέει ότι εγώ δεν βλέπω υπατικές μεταστάσεις. Οι οποίες είναι εμφανείς ήδη από το απλό υπερηχογράφημα και επιβεβαιώνονται από το σχεδιαγραφικό. Άρα, πού είναι ότι η αξονική είναι αντικειμενική, ενώ το υπερηχογράφημα είναι υποκειμενικό. Και η αξονική και όλοι κάνουν και κάνουμε πάντα λάθη. Τι καλό έχουμε στα ελληνικά νοσοκομεία. Στη Βιέννη, στο ECR που είναι το καλοκαίρι, παρακολούθησαμε μαζί με τον κ. Βαλίδη μια συνεδρία για το πού είναι το μέλλον των υπερήχων στην Ευρώπη. Και ομολογώ ότι ήταν ανησυχητικά αυτά που ακούσαμε. Στην Ελλάδα είμαστε καλύτερα από άλλες χώρες. Ακόμα γίνονται κυρίως τουλάχιστον στα νοσοκομεία από κτηνολόγους στα ευρήματα. Και έχουμε την 24ωρη εφημερία με όλα αυτά τα περιστατικά. Έχουμε σχεδιαγραφικό. Πρέπει να έχουμε μηχάνημα. Να μην είμαστε διστακτικοί. Και είναι η απάντηση στο γιατί δεν έχουν πιάσει.
Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτές οι ομιλίες. Εγώ δεν έχω ακούσει να υπάρχει ομιλία για σκιαγραφικό αξονικού. Θα έπρεπε κάποτε να υπάρχει, να μην υπάρχει. Θα έπρεπε, όπως κάνεις το απλό, να κάνεις και το σκιαγραφικό υπερήγο. Δεν πρέπει εμείς οι ακτινολόγοι να είμαστε διστακτικοί. Όταν έχουμε αυτό το νοσοκομείο και αυτά τα μηχανήματα και αυτούς τους γιατρούς που ξέρουν να το κάνουν, πρέπει κάποια στιγμή οποιοδήποτε τμήμα να μπορεί να το κάνει. Και να μην λέμε, όχι, τώρα μου βάζεις μπελά στο κεφάλι μου. Και πω, θα μου ζητάνε τώρα άλλο τέτοια. Και τι θα τους γράψω. Και εγώ δεν θέλω να την υπογράψω αυτήν την εξέταση. Θεωρώ ότι ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που δεν έχουν πιάσει. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν μπορεί να βγάλει και πολλά λεφτά με αυτό. Οπότε, επειδή κάτι δεν βγάζει λεφτά, θα επικρατήσει το άλλο που βγάζει λεφτά. Νομίζω ότι αυτοί είναι οι δύο λόγοι που δεν έχουν επεκταθεί πολύ αυτά. Είναι γρήγορο. Οι κλινικοί που θέλουν να κάνουν υπέρχολα, το υπεργράφημα είναι εύκολο. Λέει για να το κάνουμε κι εμείς. Όχι, δεν είναι εύκολο. Είναι εύκολο για αυτόν που έχει εκπαιδευτεί. Αλλά για τον κλινικό που κάνει μισό, ένα, δύο ή πέντε μήνες υπέρχο και θέλει να πάρει ένα μηχάνημα και να βλέπει, όχι, δεν είναι εύκολο. Είναι σαν εγώ να πάω να παίξω πιάνο. Θα πάρω ένα πιάνο και παίζω. Γκλιν, γκλαν, γκλον. Εύκολο είναι. Όμως δεν παίζω πιάνο. Τσαλαβουτάω. Το κάνουν και οι κλινικοί. Και με αυτή την τεχνική είμαστε κύριοι του εαυτού μας. Μα ο τεχνολόγος δεν μου πήρε καλά την καθυστερημένη φάση. Μα του είπα να μου πάρει και σε εκπνοή δεν μου πήρε. Εσύ είσαι το αφεντικό. Το έκανε, δεν το έκανε καλά, εσύ. Ελάχιστες αναφυλακτικές αντιδράσεις, χωρίς νεφρική επιβάρυνση, χωρίς ότι είσαι ακτινοβολία, δεν είναι ακριβό. Το χειρότερο που μπορεί να σου συμβεί και να κάνεις είναι να μην σε βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει το επόμενο. Πιστεύω ότι το δικό σας τμήμα, έτσι όπως είναι δομημένο, βεβαίως και μπορεί να κάνει όλα αυτά τα περιστατικά. Υπάρχει η εκπαίδευση σε πάρα πολλά σημεία. Εμείς το ξεκινήσαμε αυτό το 2008 στον Ευαγγελισμό με λίγους ακτινολόγους. Δεν μπορεί στην αρχή να το δουν όλοι και να το κάνουν όλοι. Θα το μάθουν ένα, δύο, τρει, και όταν το μάθουν καλά, μετά θα το δείξουν και στου άλλου. Ξεκινάμε με απλά προβλήματα. Αν σου λέει ο κλινικό, θα έχετε ξεκινήσει να κάνετε σιγραφικό. Θα σου φέρω έναν ασθενή που η αξονική μου λέει χολαγιοκαρκίνωμα και η αξονική μου λέει πατοκυταρικό καρκίνωμα, να μου πει εσύ. Όχι, μην ξεκινάμε με αυτά. Θα ξεκινήσουμε με ένα focal fat τη σπέρνη. Θα ξεκινήσουμε με μια απλή υπατική κίστη. Για να δούμε ότι μπορούμε να το μάθουμε. Κατά το δυνατόν στην αρχή τη ημέρα να είμαστε ήσυχοι. Να έχει μια φλέβα, να μην χάνουμε χρόνο και να ενημερώσουμε τους κλινικούς γιατρούς τι είναι αυτό το πράγμα που κάνουμε εδώ. Αυτά τα έχουμε παρουσιάσει και μας τα έχει δεχτεί το RSNA και έχουμε πει ποια είναι τα βήματα. Ιδανικά θέλεις και να σου κάνει την έγκυση, αλλά σε πολύ επίγουσες συνθήκες το έχω κάνει και μόνος μου όταν δεν έβρισκα κανένα. Ας υπάρχει ο εξοπλισμός ανάνυψης, δεν μας έχει τύχει ποτέ αλλεργική αντίδραση, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Φάρμακο είναι. Είναι πάρα πολύ μικρές, πάρα πολύ σπάνιες, αλλά δεν είναι μηδέν. Και στους εξωτερικούς ασθενούς τους κρατάμε το φλεβοκαθεντήρα. Καθίστε τώρα λίγο, κύριε Γιώργο, έξω στην καρέκλα να σας παρακολουθώ. Μήπως συμβεί κάτι. Και μετά ας φύγει. Να τελειώσω, είπαμε, κύριε καθηγητά, για δύο λεπτά να θίξουμε και κάποια περαιτέρω θέματα της ειδικότητός μας και του μέλλοντός της. Όπως είπα, το υπερυπογράφημα είναι κάτι που βάλετε και έχει κίνδυνο να διηθηθεί από τους κλινικούς πάρα πολύ. Άρα πρέπει να το μάθουμε καλά. Φοβάμαι ότι ο ίδιος κίνδυνος υπάρχει και στις ακτινογραφίες. Έχω πια πολλά ερεθίσματα από κλινικούς γιατρούς που μου λένε ότι τι διαβάζουμε κυρίως σε εξωτερικές ακτινογραφίες. Αυτή είναι μια εξωτερική ακτινογραφία που το στείλαμε από το κινητό, γι' αυτό και δεν είναι και πολύ καλή, αλλά αν πωλήσει είναι μια καλή ακτινογραφία. Αυτή λοιπόν είναι η γνωμάτευση που έστειλε ένας συνάδελφος έξω. Καταρχήν γράφει την περίφημη επίταση βροχογειακή εγγραφή, που εγώ δεν έχω μάθει ακόμα 30 χρόνια τι σημαίνει. Και νομίζω ούτε οι κλινικοί καταλαβαίνουν τι σημαίνει η επίταση. Και μετά λέει: Βλέπω και κάτι που δεν ξέρω αν είναι επίταση ή αν είναι κοκκιώματα ή αν είναι διατομές φυσιολογικών κλάδων. Μα εσύ που μας κάνεις τον έξυπνο, είσαι ο Ρέντγκεν, είσαι ο Ντένερτ, είσαι ο Φέλσον και τα βρίσκεις πάντα όλα και έχεις πάντα δίκιο. Βεβαίως όχι. Όσο και να προσπαθούμε, κάνουμε κάθε μέρα λάθη και κάνουμε κάθε μέρα λάθος διαγνώσεις. Αλλά όταν ως ειδικευμένοι ακτινολόγοι με την υπογραφή μας λέμε ότι δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι τα φυσιολογικά αγγεία. Σε μια ακτινογραφία. Γιατί αυτό ο ασθενή πήγε σε πνευμονολόγο, πνευμονολόγο μου τα στείλει αυτά. Και μου λέει: Ο ασθενή είναι πανικόβλητο, ότι κάτι έχει. Και δεν μπορώ να τον πείσω ότι είναι καλή ακτινογραφία, γιατί λέει ο ακτινολόγο έτσι μου έχει γράψει. Και αναγκαστικά λέει: Θα του κάνω αξονική. Και έχει πολλά τέτοια περιστατικά. Και στο τελευταίο πανελλήνιο πνευμονολογικό συνέδριο, υπόθηκε από το βήμα ότι εμεί μέχρι τώρα οι πνευμονολόγοι μαθαίναμε ακτινογραφίε. Για να έχουμε μία επισκόπηση του ασθενούς. Και τώρα πρέπει να μαθαίνουμε και αξονικές, το είπαν οι πνευμονολόγοι. Γιατί πολύ συχνά οι ακτινολόγοι δεν παίρνουν θέση. Σου κάνουν απλώς μία περιγραφή, αλλά δεν σου λένε μία πιθανή διάγνωση. Και μετά πρέπει να το πούμε εμείς. Και έρχεται ο ασθενής με το CD και λέει: Πες μου τώρα τι έχω.
Άρα αυτά είναι πράγματα που τα βλέπουμε ήδη και πρέπει να τα φουγκραστούμε από τώρα για να μην γίνουν ο κανόνας. Εγώ έκανα πριν 2 χρόνια μάθημα σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας για απλές ακτινογραφίες, τους ακτινολόγους. Και όταν με πήραν χαμπάρι οι παθολόγοι μου, λένε: Ελά, μην τα κάνεις, να μας τα κάνεις και εμάς. Και πήγα. Και στο νοσοκομείο αυτό γνωματεύονται πολύ λίγες ακτινογραφίες. Και είδαμε, λύπη μου, ότι οι ειδικευόμενοι οι παθολόγοι ήταν καλύτεροι από τους ακτινολόγους. Όταν οι παθολόγοι είναι καλύτεροι από τους ακτινολόγους στην ακτινογραφία, κάπου υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, άρα πρέπει να διασφυλάξουμε και το υπεργογράφημα και τα ακτινογραφία και όλα. Δεν μπορεί όλοι να κάνουμε CT, MR και PET και να γίνουμε κομματιστές όλοι. Αν τα αφήσουμε αυτά, είναι σίγουρο ότι θα τα πάρουν άλλοι. Και αυτό δεν είναι μόνο κακό για τη δουλειά μας, για το επάγγελμά μας, είναι κυρίως για τον ασθενή, διότι εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα να τα μάθουμε. Τελειώνοντας, οι γνωματεύσεις μας πρέπει να είναι κάπως μικρές. Δεν μπορεί να έχεις 2 σελίδες γνωμάτευσης, κανείς δεν το διαβάσει. Πρέπει να απαντάμε τα ερωτήματα, όπως έλεγε ο Ντένζελ Ουάσιγκτον στο έργο Φιλαδέλφια. Είστε τόσο νέοι που δεν ξέρετε αυτό το έργο. Και όμως είναι κλασικό έργο. Έλεγε λοιπόν αυτός ότι εξηγήστε το όμως σαν να είμαι 4χρονο. Πρέπει να το λέμε στους κλινικούς έτσι. Μια φορά είχαμε έναν κλινικό γιατρό και του είχαμε γράψει συμπαγή, αλλιώς είναι φρουτιά. Και μετά από μερικές μέρες του λέει: Τι κάνετε, μαθήνω άζα. Α, τίποτα, λέει, ήταν εκείστη. Α, σου γράψαμε συμπαγή. Δεν το καταλαβαίνουν. Αν δεν του το εξηγήσει σαν να είναι 4χρονα. Και πρέπει να παίρνουμε θέση και να τα επίγοντα να τα λέμε όσο δυνατόν να τα ονοματεύουμε. Κλείνω. Καλούτσι, παίρνουμε στα πλευρά του χρόνου, έτσι. Εντάξει. Είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη μέθοδος. Είναι γρήγορη, εύκολη αν την ξέρεις, όχι άμα απλώς τσαλαβουτάς, ασφαλής. Είναι μέσα σε όλο το πλαίσιο του πολυπαραμετρικού υπεργογραφήματος και το color και το power και ελαστογραφία και το fusion. Είναι σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια, δεν τη φοβόμαστε καθόλου. Εάν έχουμε μηχάνημα να το κάνουμε, δεν έχουμε δικαιολογία να μην κάνουμε σχεδιαγραφικό υπερήφανο. Να σαν λέμε ο αξονικός μας δεν κάνει σχεδιαγραφικά. Είναι αδιανόητο. Να παίρνουμε θέση, όχι απλώς περιγραφή και κλινικο-εργαστηριακή συνεπτήμηση, να εκπαιδευτούμε εμείς, γιατί αν δεν τα μάθουμε και αυτά και τα άλλα εμείς, είναι σίγουρο ότι θα τα πάρουν άλλοι. Ήδη στην Ευρώπη αυτό συμβαίνει πολύ περισσότερο. Και το κακό δεν είναι για εμάς, για τη δουλειά τη δική μας. Αυτό είναι τριτεύον. Το πρωτεύον είναι ότι εμείς αν τα ξέρουμε θα τα κάνουμε καλύτερα από όλα αυτά τα τερατουργήματα που κάνουν οι κλινικοί έξω. Και εδώ τελειώνω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Βρασόπουλο, τον κύριο Δάμ Χατζηδάκη για την συνεργασία, τον κύριο Βασίλη Ραβαρδίδη και την κυρία Παπαχριστοδούλου που θα δείξουμε μετά στη συνέχεια τα περιστατικά μας και όλους εσάς για την υπομονή σας να με ακούσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, πολύ και για πολλά. Ευχαριστούμε για την πολύ καλή παρουσία. Συντομημένη, γλατιβή, σχεδόν ευχάριστη. Στις Ισπανίες μπορεί να πει κανείς όταν παρακολουθεί μια επιστημονική μιλή, ότι είναι ευχάριστη. Με τέτοιο ωραίο ήλιο να καθόμαστε μέσα. Επομένως, πολύ ουσιαστική, εξαιρετικά παραδείγματα, εξαιρετικές εικόνες, σαφή μηνύματα και πολλά μηνύματα. Ο δεύτερος λόγος λοιπόν που λέω το ευχαριστώ είναι για τα πολλά μηνύματα. Τόσο πολλά που πραγματικά δεν καταλαβαίνω μου στην που στα χώρισε σε μία ώρα. Πολλά μηνύματα που ουσιαστικά θα τα έλεγα ότι αποτελούν μια λευκή βίδρο. Έτσι. Και καλά είναι που τα ακούνε τα μάτια, τα αυτιά των νεαρών των συναδέλφων, γιατί σε αυτούς είναι το μέλλον. Όποιος διάλεξε την τεχνολογία, επειδή νομίζω ότι είναι εύκολη ειδικότητα, έκανε λάθος. Η τεχνολογία είναι η πιο δύσκολη ειδικότητα που υπάρχει. Γιατί είναι κλινική ειδικότητα, γιατί παίρνει τι αποφάσει, αλλά και τα καλύτερα εργαλεία. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να πάρει τα αποφάσει με τα καλύτερα εργαλεία, τι είναι ο παθολόγο που ακούει, επικρούει κτλ. Έχουμε τα καλύτερα κλινικά εργαλεία. Επομένως, πρέπει να παίρνουμε τις καλύτερες αποφάσεις. Εντάξει, αλλιώς δεν χρειαζόμαστε. Έτσι, μόνο τα μηνύματα ήταν εξαιρετικά και ελπίζω οι συνάδελφοι, όλοι μας μάλλον, όχι μόνο οι συνάδελφοι ειδικευόμενοι, αλλά και οι ειδικοί και καμιά φορά περισσότερο οι ειδικοί ειδικευόμενοι, να τα ακούσουν με προσοχή, γιατί πραγματικά είναι αποστάλλευση καταστάλλων εμπειρία και ουσιαστικά συνάδουν με αυτά που είναι η πραγματικότητα, η διεθνή πραγματικότητα για την τεχνολογία. Κλινική ειδικότητα για την τεχνολογία έχει εξαιρετικά εργαλεία, δεν μπορεί να αποτυγχάνουν οι ακτινολόγοι. Σωστό. Αν η τεχνολογία δεν πάει καλά, δεν είναι κοινωνικό. Στην Ελλάδα αυτό έχει αποδειχθεί πολλές φορές. Επομένως, σας ευχαριστούμε. Τα ερωτήματα που μπορεί να δημιουργηθούν είναι πάρα πολλά. Ομολογουμένως, δεν αφήσατε για κανέναν απάντητο. Εγώ έχω ερωτήματα που τα πείσατε όμως. Δηλαδή, οι απαντήσεις δείχτηκαν. Ο μόνος λόγος που θα έμπαινα σε ένα διάλογο μαζί σας είναι για να γίνει λίγο πιο σαφές ή να γίνει λίγο πιο ξεκάθαρο το μήνυμα. Όμως, θα δώσουμε τον λόγο πρώτα απ' όλα στις συναδέλφους που μας παρακολουθούν μακριά. Ξεκινήσουμε με αυτούς που είναι διαδικτυακά πιο δεμένοι. Αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι ή να σχολιάσει ή να προσθέσει,
κάνει unmute τον εαυτό του και, και ο κ. Κόκκινος είναι έτοιμος να τον ακούσει και να απαντήσει. Το ίδιο ισχύει αν δεν υπάρχει κάποιο συνάδελφο από μακριά, το ίδιο ισχύει και ο οποιοδήποτε συνάδελφο στην αίθουσα. Αν θέλει κάτι να ρωτήσει τον κύριο Κόκκινο, ή να σχολιάσει, ή να διαφωνήσει, ή οτιδήποτε να το κάνει. Ασφαλώς. Καταρχήν, να σα ευχαριστώ και εγώ τον κύριο Κόκκινο για την εξαιρετική πραγματικά παρουσίαση. Το ερώτημα μου είναι στο περιστατικό εκείνο με την εστιακή παντρεμετήτητα. Είναι όντω τεκμηριωμένη η αξία των υπερήφων, δηλαδή αν έχω μια εστιακή μάχη στον αξιονικό στον αφήτη και δεν είμαι σίγουρο ο υπέρυπος όντως απαντά αξιόπιστα με το σκευαστικό που είναι βάζει και δεν είναι το, από τα αν δεν άκουσε κανείς και διαδικτυακά, το ερώτημα είναι αν είναι επιβεβαιωμένο ότι το υπερβοράφημα σιερκό βοηθάει στην εστιακή παγκρεατίτιδα άμα η αξιονική και η μαγνητική δεν είναι σίγουρη και έχει πάρει θέση. Άμα είσαι καλός και το κάνεις καλά, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το πιο εύκολο όργανο το πάνκρεας. Είναι από τα δυσκολότερα και είναι και αυτό που έχουμε και τα λιγότερα περιστατικά μας. Αν είσαι ο ντονόπιο, δεν είναι ο καλύτερος που κάνει πάνκρεας και έχεις ένα τμήμα το οποίο ουσιαστικά ασχολείται μόνο με πάνκρεας, ναι, είσαι ο καλύτερος. Γενικά, όσο περισσότερα κάνεις, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Δεν είναι το ευκολότερο όργανο και πρέπει πραγματικά να είσαι αρκετά σίγουρος για να το πεις. Και εγώ σίγουρα, αν είχατε την περιστατικό, θα έλεγα έλα να σε ξαναβλέπω σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε ένα, δύο, έξι, δέκα, δώδεκα μήνες για να είμαι σίγουρος. Έχοντας πει αυτά όμως, ναι, υπάρχουν paper, υπάρχουν διεθνείς, υπάρχει διεθνής βιβλιογραφία που λέει ότι βοηθάει και μάλιστα στα πολύ καλά paper, στα πολύ καλά κέντρα, λέει ότι είναι και καλύτερο. Αλλά επειδή η πραγματική ζωή δεν είναι τα καλά paper των καλύτερων του κόσμου, στην πραγματική ζωή κρατάμε και μια δεύτερη σκέψη και να λέμε ότι μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά καλό είναι και τον παρακολουθούμε τον ασθενή. Αν μπορώ κι εγώ, συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Εξαιρετική, βλέπουμε την τεχνογνωσία και την τεράστια εμπειρία που έχετε. Ένα σχόλιο μόνο: το υπέρυχο ψυχιαγραφικό είναι μια εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος επικόνησης, η οποία άπαξ και τη μάθει κάποιος μπορεί να εφαρμόσει σε πάρα πολλά όργανα του σώματος, σε πάρα πολλές ενδείξεις και να πάρει απαντήσεις για τα ερωτήματα που θέτουν οι συνάδελφοι. Κάνουμε καλό στον ασθενή γιατί πιτώνουμε μειονίζουν την ακτινοβολία και νευροτοξικό ψυχιαγραφικό. Και ανεβάζουμε τον ρόλο του ακτινολόγου. Γιατί αυτό που είπατε πολλές φορές, αν δώσουμε σκευαστικό, μπορούμε να απαντήσουμε στα ερωτήματα και να πάρουμε θέση. Ο ακτινολόγος είναι μπροστά, συναναστρέφεται με τον ασθενή, ο ασθενής βλέπει ποιος τον εξετάζει, δεν κρυβόμαστε πίσω από κάμερες και έτσι ανεβαίνει ο ρόλος του ιατρού κλινικού ακτινολόγου. Άρα είναι μια μέθοδος που πρέπει να μάθουμε και να την χρησιμοποιούμε. Και μια πάρα πολύ σημαντική ερώτηση από την εμπειρία σας. Βλέπω ότι στη βιβλιογραφία, στο χαρτί του Google, είναι οι αλλεργικές αντιδράσεις είναι μία στα 800. Άρα στο ΑΧΕΠΑ έχουμε κάποιες εκατοντάδες ασθενείς ακόμα να κάνουμε μέχρι την πρώτη μας αντίδραση. Από την εμπειρία σας, πόσες αλλεργικές αντιδράσεις έχετε συναντήσει? Ποιο λέει ότι είναι μία στα 800? Α, η μελέτη του Ισάγια. Στο Σόνοβιου. Στο Σόνοβιου. Πρέπει να είναι παλιά. Προφανώς μιλάει και για ήπιες αλλεργικές αντιδράσεις. Αλλά ήθελα να πω, εμείς δεν έχουμε δει ποτέ. Έχουμε κάνει περίπτωση. Ναι, μου φαίνεται πολύ μεγάλο το νούμερο. Ναι, για όλα τα πέντε. Έχουν δεκαετίες να έχουν δει πέντε. Ακριβώς. Λένε ότι είναι πάρα πολύ πιο σπάνιες από μία στις 800 και σίγουρα είναι πιο σπάνιες από το αξιονικού και του μαγνητικού σκευαστικού. Όλα τα σκευαστικά. Υπάρχει και κνίδωση εξίδατος. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με νερό και παθαίνουν δερματικό. Όλα μπορεί κάτι να κάνουν. Αλλά είναι πολύ σπανιότερο από τόσο και είναι σίγουρα σπανιότερο από τις αξιονικού και μαγνητικού τομογράφου. Εμείς έχουμε κάνει περί τα 4.000 περιστατικά και παραπάνω και μας έχουν τύχει δύο ήπιες με λίγο το τίποτα το φοβερό που δεν κάναμε κάτι παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα μας τύχει τίποτα σημαντικότερο, αλλά καλό είναι κανείς να είναι προετοιμασμένος, να έχει ένα resuscitation kit, να έχει τα τηλέφωνα των αναισθησιολόγων και των καρδιολόγων και όλων των όγων που θα χρειαστεί κοντά. Και άμα συμβεί κάτι, τουλάχιστον να ξέρει ότι έχει κάνει ό,τι μπορεί. Έχοντας πει αυτό, να είναι εξαιρετικά σπανιότατες, αλλά δεν είναι μηδενικές. Και άρα οι ενδείξεις για τη μέθοδο είναι ελάχιστες. Παλιά το συζητήσαμε αυτό πριν. Υπήρχε μια ενδείξη στο παρελθόν για ασθενείς που έχουν πρόσφατο ισχυμικό καρδιολογικό ιστορικό. Αλλά εδώ και αρκετά χρόνια αυτή έχει αρθεί. Και πρακτικώς νομίζω τώρα πια τα καινούργια guidelines δεν έχουν καμία ενδείξη. Και εμείς παλιά τους ρωτούσαμε τους ασθενείς, πια το έχουμε σταματήσει. Και όταν έχουμε. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν θα βάλω και ένα ασθενή 99 ετών να του κάνω σχεδιαγραφικό για να απαντήσω τα ερωτήματα. Ασθενείς με υπατικές μεταστάσεις 101 ετών, όπως ήταν καμιά φορά η κλινική, θέλουμε αξιονική για να βρούμε την πρωτοπαθή αιστεία. Και
και άμα τη βρείτε τι θα κάνετε, τίποτα, τότε τι θέλετε. Είδα μια φορά ασθενής 95 ετών με επιβάρυνση νεφρικής λειτουργίας που δεν ανταποκρίνεται στην ενυδάτωση. Παράκληση για νέο υπερηχογράφημα. Μα ως ενυδάτωση και να δώσετε και ως υπερηχογραφήματα, ήρθε η ώρα που δεν θα ανταποκριθούν. Άρα θα κοιτάξουμε κιόλας να έχει μια ένδειξη. Δεν θα την κάνουμε για την πλάκα μας. Έχοντας πει όλα αυτά, ναι, είναι πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια. Σας ξαναλέω, τον εξωτερικό ασθενή τον κρατάμε με τη φλέβα. Αυτόν πάνω τώρα το πρωί, ήταν εξωτερικό. Και είπαμε, κάτσε λιγάκι με τη φλέβα, μην τη βγάζεις. Κάτσε κάπου να σε κοντά να σε βλέπω. Και μετά από ένα 20 λεπτό, είναι ώρα να στεκάλω και άντε στο καλό. Δεν τον διώχνεις να φύγει και μετά να λιποθυμήσει έξω στο λεωφορείο και να λες τώρα που του έγινε. Στον εσωτερικό ασθενή ξέρουν οι συνάδελφοι ότι δεν μας έχει τύχει κάτι φοβερό. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό που είπατε κάτι. Περιορισμός στην ηλικία προς τα κάτω, δηλαδή στα παιδιά ενδοκλέβια χωρίς. Λοιπόν, στα παιδιά είναι μια εξαιρετική τεχνική και οι Αμερικάνοι, οι οποίοι για πάρα πολλά χρόνια δεν την είχαν, εδέησαν το 2013 να γίνει από το FDA μια μελέτη που είχαμε την τιμή να συμμετάσχουμε από το νοσοκομείο μας. Ήταν 6 μόνο κέντρα παγκοσμίως και ένα από τα κέντρα ήταν Ευαγγελισμός. Έγινε λοιπόν η μελέτη το 2013, ελήφθη η απόφαση το 2016. Και το Σόνοβι που στην Αμερική λέγεται Λούμασον, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πήραν οι Αμερικάνοι την απόφαση ότι και για το ΙΠΑ μπορεί να κάνει και σε παιδιά. Ενώ οι Ευρωπαίοι ακόμα δεν το έχουν πει. Είναι off-label, άρα μπορείς να το κάνεις, αρκεί να ενημερώσεις τους γονείς. Και πρέπει να ενημερώσεις τους γονείς και τότε θα το δεχτούν. Έχοντας πει αυτό, είναι μια εξαιρετική τεχνική, διότι γλιτώνεις και την ακνοβόληση. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιατρικά paper που έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα σε μικρά παιδιά. Επίσης πάνω στο θέμα αυτό, μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά από τα φάρμακα που δίνουμε και απλή ασπίρινη δεν χαίρεται στα παιδιά. Δεν έχουν μελετηθεί όλα τα φάρμακα. Όχι, προφανώς. Τη δίνουμε γιατί θεωρούμε ότι είναι ο καλύτερος τρόπος να κάνουμε καλό στον ασθενή. Η ερώτηση ήταν κυρίως ότι όταν μπαίνουν στο μαγνήτη τα πηγαίνεις τα περισσότερα, παίρνουν κάποιο είδος νάρκωση που είναι πολύ χειρότερο από το να δώσεις. Γι' αυτό ρώτησα κιόλας, αν μπορούμε να βοηθήσουμε με τον ΙΠΕ. Τα προσθετικά από αυτό, η περιοδική εκτινολογική εταιρεία έχει πρόσφατα στο παιδιά του Γενδιόλου, που έχει μελεθεί μέχρι στιγμή η συνάδελφη κυρία Τούγια, ένα ολόκληρο supplement για τις εφαρμογές των σχεδιαγραφικών και των σχεδιαγραφικών των υπερήχων σε περιοδικό πληθυσμό. Ουσιαστικά οι εφαρμογές και εξαιρετικές είναι και πολλές και ασφαλείς. Και μάλιστα πάνω στις εγγραφές του πληροφαγίδης, δεν ξέρω αν και ο Σκόπινος έχει γράψει το διαδίστικο άρθρο στο συγκεκριμένο supplement, αλλά δείχνει ότι οι εφαρμογές είναι πολλές και ασφαλείς. Υπάρχει μια ερώτηση από τους συναδέλφους. Τη διαβάζω για τον για όλους σας. Είναι δυνατή ανίκριση sentinel node με σχεδιαγραφικά υπερήχων? Δεν έχω εγώ εμπειρία. Τώρα το συζήτησα με τον κύριο Ραφαηλίδη και έχουν γίνει κάποια pilot studies, μου λέει. Ακόμα δεν είναι όμως ευρέως να έχει χρησιμοποιηθεί για να το βρούμε. Μπορούμε, αν βρούμε ένα λεμφαδένα, να κάνουμε μια έγκριση και να δούμε τι ενίσχυση έχει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η μέθοδος που θα μας απαντήσει αν είναι ένας υποδού λεμφαδένας ή όχι. Όχι ακόμα. Νομίζω δεν υπάρχουν και τα δεδομένα για να προσεγγίσεις κανείς τα επιτέλεια. Μέσα από τα δημοσίευματα ενθαρρύνεται την χρήση των σχεδιαγραφικών με έναν τρόπο σε ένα μεγάλο ή μεσαίο νοσοκομείο. Δηλαδή, είπατε, ας το ξέρω ένας, ας το δουν δύο-τρεις, δηλαδή με έναν τρόπο διάχυσης γνώσης, το οποίο είναι ο πιο σωστός και ο πιο χρεωτικός τρόπος. Εγώ προσωπικά θα ήθελα πολύ να διευρύνουμε την χρήση των σχεδιαγραφικά στο νοσοκομείο μας, γιατί θεωρώ ότι προσφέρουν πολλές λύσεις, αυτές που μας περιγράψει. Τα κίνητρά μας θα είναι πιο πολύ να αυξήσουμε την εμπειρία μας υπερήχους και την ασφάλεια στη διάγνωσή μας. Θα ήταν να αποφύγουμε περισσότερο κάποιες αξονικές, όταν έχουμε λόγω χάρη μια αρνητική εξέταση, μια εξέταση τραύματος από τα συμπαγή όργανα με σχεδιαγραφικά υπερήχους, να πούμε, κοίτα, αυτό είναι βαρκές και δεν θα κάνουμε αξονική. Για ποιους λόγους, ποια θα ήταν τα κυριότερα κίνητρα, προφανώς όλα μαζί, αλλά ποια θα ήταν τα κυριότερα κίνητρά μας για να πούμε όλο και πιο βαθιά σε αυτή την ιστορία, να διαχυθεί, να μάθουν να την χρησιμοποιούν και όλοι οι ειδικοί, αλλά και οι ειδικευόμενοι, να τη συμπαθήσουν. Ποια θα ήταν τα πιο βασικά μας κίνητρα, το νοσοκομειακό επίπεδο? Αν μιλάμε μόνο για τα επίγοντα που μιλάμε τώρα, είναι ναι, να έχουμε μια γρήγορη διάγνωση εκεί επί τόπου.
να γλιτώσουμε μια πρώτη αξονική, αν και αυτό είναι πιο σπάνιο, διότι ακόμα και αν πει στον χειρουργό ότι έχω μόνο ένα τραύμα στο νεφρό, τις περισσότερες φορές ο χειρουργός θα σου πει: «Οκ, εγώ θα κάνω και μια αξονική για να σιγουρευτώ ότι δεν έχει κι αλλού» και την καταλαβαίνω την αγωνία του. Αν εμείς ανησυχούμε μία, ο χειρουργός ανησυχεί 10. Άρα είναι δύσκολο να τραβήξει μια γραμμή και να πει: «Αυτό να μην κάνει αξονική». Είναι βαριά κουβέντα να το πει και είναι το πιο τελευταίο. Αλλά το πρώτο είναι να του πεις ότι ξέρεις πως πλήνας είναι από αιμορραγή, ήδη στο λέω. Σπάνια θα πάει στο χειρουργείο χωρίς να κάνει εξονική, το δείξαμε. Ακόμα περισσότερο είναι για να γίνει η παρακολούθηση του ασθενούς μετά. Αλλά αυτά είναι μόνο για τα επίγαντα. Αν δούμε γενικότερα γιατί σε ένα τμήμα να κάνει εργατικό, είναι όλα τα άλλα. Εστιακές αλλοιώσεις σύμπαντος. Έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς που έχουν κάνει μια εξονική που του λένε έχει αιμαγγείωμα. Έχει κάνει μια μαγνητική που του λένε έχει FNH και έχει κάνει και ένα PET που του λένε ότι έχει μετάσταση. Και έρχεται ο ασθενής και ο κλινικός με τρεις σακούλες ή με τρία CD και σου λέει δεν ξέρω τι να κάνω. Και εκεί επί το που το κάνεις. Έχεις ένα εμφανές focal fat sparing. Κατευθείαν εκεί με σχεδιαγραφικό βλέπεις ότι δεν είναι τίποτα. Κάνεις ταξινόμηση κατά Μπόσνια. Δεν πρέπει ένας ασθενής να πηγαίνει για αξονική, για ταξινόμηση νεφρικών και ύστερων κατά Μπόσνια. Πρέπει να το κάνουμε εκεί επί το που με σχεδιαγραφικό σε 5 λεπτά. Άρα πλέον των επιγόντων υπάρχουν και όλα τα τακτικά που είναι ακόμα πιο χρήσιμο και σου λύνει προβλήματα. Είτε διχογνωμία στον άλλον, είτε γλιτώνει εξετάσεις. Και μόλις οι κλινικοί γιατροί το δουν. Εμάς δηλαδή που το έχουν μάθει, πλέον μας λένε: «Θέλουμε να μας κάνετε ένα σόνοβιο», έτσι το λένε. Είναι όπως το ζόντια που λέγανε παλιά οι Αμερικάνοι, ή τα σπορτέξ. Δεν λέγανε οι μαμάδες, δεν λέγανε τελευταία. Θέλω να πάρει σπορτέξ. Έτσι λένε: «Θέλουμε να μας κάνεις ένα σόνοβιο». Θα δούνε, είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε με έναν ασθενή που του είχε πει έτσι ο αξονικός, έτσι ο μαγνήτης, και έρχεται ο χειρουργός και μου λέει και μας λέει ότι μπορεί να είναι μαγκιώματα, αλλά μπορεί να είναι και μεταστάσεις και κάνε PET. Και πάμε στο PET και το PET λέει: «Δεν σας κάνω PET, διότι δεν μπορώ. Έχουν παρόμοια πρόσληψη και τα μαγκιώματα και τα μεταστάσεις». Και ο χειρουργός μου λέει: «Εγώ δεν χειρουργώ έτσι. Τι να χειρουργήσω? Μπορείς να με βοηθήσεις αν είναι μαγκιώματα?» Και εμείς είπαμε: «Είναι μαγκιώματα». Θα μου πείτε: «Είσαι σίγουρος?» «Όχι, αλλά κάνουμε ό,τι μπορούμε και παίρνουμε θέση». Άρα αυτό είναι μόνο το επίγοντα που είπαμε για τα τακτικά. Που είναι άλλη υπόθεση. Θα ανακαλέσετε μας την Άνοιξη, που θα είναι πάλι ωραία η Θεσσαλονίκη, να τη δούμε και να μιλήσουμε για τα τακτικά. Ευχαριστώ, Σμέ, και βλέπετε για τα επίγοντα, να μην είμαστε έτοιμοι. Την ίδια εφαρμοστικότητα επίσης τη συστάση ισοδύναμα τη κρατάτε για το τραύμα και για τι μη τραυματικέ τύπου καταστάσει. Δηλαδή, αν κατάλαβα, εσείς έχετε την τάση σχεδόν σε ένα μεγάλο ποσοστό, να μην πω όλα, αλλά πάντως πάνω από 50% των περιστατικών να συστήνεται ένα υπογράφημα. Όταν βέβαια η εξέταση γίνεται βάσει κλινικές ενδείξεις, έτσι. Όχι η εξέταση του σπίτι κάνει πράγμα να δούμε, αλλά όταν έχει ενδείξεις. Μου δημιουργήθηκε η εντύπωση, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να είναι σωστή, ότι στο μεγαλύτερο ποσοστό, σε ένα μεγάλο ποσοστό πάνω από 50% θα το συνιστούσατε. Η ίδια ισχύ σύσταση αφορά και το τραύμα και τα non-τραυματικά. Ναι. Σε χέρια ανθρώπου που ξέρει να το κάνει, η εξέταση για να γίνει είναι τόσο εύκολη. Δηλαδή δεν είναι μπελαλίδικη. Νομίζουμε ότι μη μας βάζεις τώρα μπελά στο κεφάλι μας. Να βάζουμε τώρα φλέβα, να αργούμε και να κάθουμε. Πω, μη με μπλέκεις τώρα εμένα με αυτά. Δεν υπάρχει αυτός ο λόγος. Ο ασθενής είναι εκεί, είναι έτοιμος. Αν έχει και τη φλεβική γραμμή, δεν την έχει. Ένας νοσηλευτής τη βάζει σε 2 λεπτά. Πρέπει να το κάνουμε. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις που θα μας βοηθήσει. Ακόμα και αν δεν βοηθήσει, δεν έχει γίνει τίποτα το κακό. Θα βοηθήσει το επόμενο και θα έχουμε αποκτήσει εμείς την εμπειρία και θα πάμε παρακάτω ξέροντας το καλύτερα. Γιατί όλοι αυτοί που κάνουν σχεδιαγραφικό στην αξονική έχουμε σε όλες τις περιπτώσεις που το σχεδιαγραφικό τελικά δίνει περισσότερα από τα απλά. Όχι, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται οπωσδήποτε, αλλά υπάρχουν που τελικά ναι, λέμε δεν μας έδειξε τίποτα. Όμως το κάνουμε. Γιατί ξέρουμε ότι αυτό είναι καλύτερο. Άρα ναι, το κάνουμε. Το κάνουμε. Δηλαδή το μήνυμα είναι. Πώς λέει η Nike, just do it. Να το κάνουμε, να μην φοβόμαστε να το κάνουμε. Δεν είναι επικίνδυνο, δεν είναι δύσκολο, δεν είναι μπελαλίδικο. Να το κάνουμε. Είδα τώρα στη Βιέννη, ήταν νομίζω στη Βιέννη, τον υπεύθυνο της εταιρείας που αντιπροσωπεύει το σόνοβιο, της φαρμακευτικής. Και μου είπε, ξέρεις, τα ίδια πρόσωπα που έβλεπα πριν από 20 χρόνια, τα ίδια βλέπω και ακόμα. Δεν επεξετάθη η μέθοδος. Δεν έπιασε. Δεν. Και όπως κάποιος άλλος είχε πει, καλύτερο να μείνει στα χέρια λίγων που το ξέρουν καλά, παρά να το μάθουν πολλοί που κάνουν ό,τι να είναι. Και πρέπει να βρούμε μια αμέση λύση. Και σε ένα τμήμα και ένα κέντρο που είναι σοφαρό και έχει όλα τα χέρια, έχει καλό μηχάνημα και έχει γιατρό που το ξέρει, πρέπει να το κάνει και να μην έχει δεύτερες σκέψεις. Ευχαριστώ.
να προχωρήσουμε στα περιστατικά. Προκειμένου να υπάρξει επιβεβαίωση όσων υπόθηκαν και από Χρυσοδούλου να μας δείξει περιστατικά και μετά θα έχουμε την ευκαιρία ηθικών και άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Το Παπαχρυσοδούλου Αγγελική λέγουμε. Είμαι ειδικευόμενη στο ΧΕΠΑ, στο Εργαστήριο Κλινικής Ακτινολογίας. Και θα σας παρουσιάσω κάποια περιστατικά ενδιαφέροντα, πολλά εκ των οποίων περιέρχονται από το αρχείο του κ. Κόκκινου και ένα δικό μας. Αφορούν φυσικά επίγουσες καταστάσεις με σκιαστικό υπερήγχρον. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον πρώτο μας ασθενή. Είναι ένας άνδρας 31 ετών που έπεσε από ύψος. Βλέπετε κάτι στις εικόνες μπιμού που έχετε μπροστά σας. Θέλει κάποιος να πει. Οπότε αυτή είναι εδώ δεξιά, πάνω είναι ο σπλήνας, right δεξιάς, έστω σπλήνας και κάτω σπλήνας και ο αριστερός νεφρός. Βλέπετε κάτι παθολογικό, ίσως κάτι που θα σας έκανε να προχωρήσετε σε άλλη εξεταστική μέθοδο. Μια νομιογένεια στο σπλήνα, ωραία. Και ενδεχομένως μια υποσημενόμενη συλλογή υγρού. Λοιπόν, προχωρήσαμε παρακάτω με σκιαστικό υπερήγχο, όπου βλέπουμε στα πλαίσια της προηγούμενης ανομοιογένειας μια περιοχή στο σπλήνα που δεν εμπλουτίζεται και μια ενεργό αιμορραγία. Οι αντίστοιχες εικόνες του αξονικού τομογράφου που δείχνουν την εν λόγω περιοχή και την περισπλήνικη αιμορραγία. Η διάγνωση είναι μια ρήξη σπλήνος με συνεχιζόμενη αιμορραγία την ώρα της εξέτασης. Άρα εδώ αυτό το λίγο το υγράκι που ήταν αυτό που μας είπε, έλα παιδιά να το κάνουμε, γιατί βλέπω λίγο υγρό, κάτι τρέχει εκεί. Και εδώ είναι η περίπτωση που πιάσαμε την εξαγγείωση, δεν την πιάνει πάντα, ήμασταν τυχεροί και την πιάσαμε, είναι χαρακτηριστικό. Και μετά επιβεβαιώθηκε στην αξονική. Επομένως, ναι, ο ουδός μας είναι χαμηλός. Πονάει ο ασθενής, βλέπω έστω και αυτό το λίγο υγρό, κάτω. Προχωράμε στον επόμενο ασθενή. Είναι ένας άνδρας 37 ετών που ενεπλέκει σε τροχαίο ατύχημα. Ξεκίνησε η διερεύνηση με αξονική τομογραφία, όπου δυστυχώς λόγω κακής θέσης των άνω άκρων έχουμε πολλά άρτηφα που δυσκεραίνουν την εκτίμηση και του ύπατος και του σπλήνους. Παρά λοιπόν τη δυσχέρεια, ο αξονικός τομογράφος ζητά να διερευνηθεί περαιτέρω μια περιοχή που φαίνεται υπόπυκνη. Ζητάει απαντήσεις. Προχωράμε με υπερηχογράφημα, κλασικό. Και πράγματι βλέπουμε μια υποηχοϊκή, υποηχογενή περιοχή. Σκιαγραφικό, εσείς το λέτε σκιαστικό. Ανάλογα. Ναι, εντάξει, ναι. Ωραία. Και πώς θα προχωρήσουμε, θεωρείτε, θα επαναλάβουμε την αξονική? Μάλλον όχι. Θα προχωρήσουμε με σκιαγραφικό υπερήχο, όπου βλέπουμε η περιοχή αυτή, ότι προσλαμβάνει και στην αρτηριακή φάση σκιαγραφικό, προχωράει η ενίσχυσή της στην πηλαία φάση και στην καθυστερημένη. Κεντρομόλα. Μήντως το πείτε. Μήντως το πείτε. Η αξονική έδειξε αυτό. Το απλό υπερηχογράφημα, πράγματι κάτι υπάρχει εκεί, να το. Και ενισχύεται έτσι. Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Είναι τραύμα, ο αξονικός τον έστειλε σε εμάς, παιδιά δεν λέει δεν βλέπω καλά. Να μας πείτε αν εκεί έχει θλάση. Μπορεί κάποιος να πει τι του φαίνεται. Είναι θλάση? Όχι. Τι είναι? Είναι μαγείωμα. Πολύ σωστά. Γιατί? Λόγω του προτύπου του εμπλουτισμού. Έτσι. Παίρνει στην αρτηριακή φάση, απ' έξω, κομβολογιοειδός, nodularly, και γεμίζει απ' έξω προς τα μέσα. Και τελικά γεμίζει όλο. Άρα εδώ έχει ήδη κάνει μια θεωρητικά ανώτερη στην πυραμίδα εξέταση, η οποία για τους λόγους της δεν πήρε θέση. Να δούμε αν δεν παίρνουμε θέση μόνο γιατί έχουμε τους αντικειμενικούς λόγους ότι είναι τα χέρια κάτω ή δεν παίρνουμε γιατί δεν θέλουμε να πάρουμε και λύσαμε το πρόβλημα σε 5 λεπτά με 0 ακτινοβόληση με λιγότερο από 50 ευρώ. Το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Σούνιο. Θέλω εδώ να μην είναι. Ο ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο που είναι το ωραιότερο μέρος του κόσμου για μένα. Εσείς μου κατακτήρια για εσάς. Θα στα πω και εδώ. Εντάξει, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε έναν άνδρα 68 ετών που μας ήρθε από κάποιον ή πήγε στον επαγγελισμό βασικά σε κάποιο νησί για να διερευνήσει υπατική ανοιχτή. Από το νησί πρώτα. Ναι, από την αξονική του νησιού. Ναι. Ωραία. Στην οποία περιγράφηκε μια εξεργασία στο παρακολικό λίπος σε επαφή με τον γκάρσο που δεν τη βλέπουμε εδώ πέρα στις εικόνες αυτές, με μπλόκμα σιδερίων λεμφαδένων.
και περιγράφηκαν αυτές οι βλάβες ως υπατικές μεταστάσεις και λένε και οι ακτινολόγοι ότι δεν αναδεικνύουν δεξιή κλάδη της πηλέας. Γίνεται λοιπόν εισαγωγή και κατευθείαν ο ασθενής ξεκινάει και επηρεάζεται η νεφρική του λειτουργία. Έρχεται ο άνθρωπο στην Αθήνα. Του λένε μπες στο καράβι και πήγαινε στην Αθήνα. Και έρχεται στην Αθήνα και κάνει μια αξονική. Η αξονική της Αθήνας είναι καλύτερη από το νησιού? Όχι. Γιατί δεν έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά. Και έχει αυτά τα φοβερά άρθρα. Όταν σας τα έστειλα, λέγατε, μα κάτι μα έστειλε. Ναι. Έτσι λέει, μα τι μα έστειλε. Είναι πολύ. Όχι, γιατί σε αυτό το κέντρο πολύ συχνά δεν σηκώνουν τα χέρια του ασθενούς ψηλά. Και δεν είναι γιατί πονάει, είναι δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, και βλέπουμε διαφορετική εικόνα, σαφώς το είπα. Βλέπουμε κατά βάση υπόπυκνη απεικόνηση του δεξιού λειτουργού. Έτσι περιγράφηκε και στη διάγνωση. Ακριβώς. Και υπόπυκνη περιοχή και άλλες στον αριστερό υπατικό λοβό. Περιγράφηκε το μειωμένο εύρος της κάτω κυρίες φλέβας και άλλα ευρήματα που δεν βλέπουμε εδώ. Γενικά περιγράφει ότι δεν έχει σχεδιαγράψει πολλών κλάδων. Της μέσης υπατικής, της δεξιάς πηλέας, της κάτω κύλης, δηλαδή υπάρχει κάποιο αγκιακό θέμα. Αλλά όσον αφορά τα υπόπυκνα. Μόνο υπόπυκνα. Είπε μόνο υπόπυκνα. Mm-hmm. Δεν είπε ότι εγώ νομίζω ότι είναι μεταστάσεις, νομίζω ότι είναι αποστήματα, νομίζω ότι είναι έμφρακτα υπόπυκνα. Αυτό το περιστατικό έως τώρα δεν είναι επίγον. Είναι τακτικό. Είμαστε λοιπόν σε γενική εφημερία 5 ώρα το απόγευμα και μας παίρνουν τηλέφωνο και μας λένε. Η κάμερα μου δεν έπαιρνε με τίποτα και δεν είπαμε τίποτα κακό. Μην περιμένετε να ακούγεται. Λοιπόν, και μας λένε ο ασθενής πάει πάρα πολύ χειρότερα, έχει πάρα πολύ μεγάλη επιδείνωση. Μα λέμε έχει κάνει μια αξονική που λέει μεταστάσει, άλλη μια που λέει περίπου το ίδιο. Τι θέλετε τώρα στη μεγάλη εφημερία? Λέει πάει πάρα πολύ άσχημα ο ασθενής. Λέει δεν ξέρω και πόσους ασθενείς που με μεταστάσει πάνε τόσο γρήγορα άσχημα. Κατεβάστε τον. Ωραία, και προχωράμε σε πέριχο. Και βλέπουμε ότι κάποιες περιοχές επιμένουν να μην προσλαμβάνουν σκιαγραφικό. Άρα, εσείς γιατί πιστεύετε ότι πρόκειται για μεταστάσεις? Είναι και κάτι έχει ακόμη. Μπορεί ένας άνθρωπος με μεταστάσεις να στραβώσει τόσο γρήγορα και μέσα σε δύο μέρες. Γιατί η ισχυμία. Φαίνεται και τι θα να κάνω, κύριε καθηγητά, εδώ οι δικοί σας τα ξέρουν όλα. Φαίνεται μέσα και στο βασματικό ντόπλερ, όπου έχουμε αυξημένες ταχύτητες ροής αντιροπιστικά προφανώς στην υπατική αρτηρία, λόγω της πηλαίας τρόμωσης. Και έχουμε μεγάλες περιοχές που δεν αρδεύονται. Αυτή η κυκλική περιοχή δεν θα μπορούσε να είναι μετάσταση. Καταρχήν, άμα το ανοίξουμε, θα δούμε ότι επικοινωνεί. Και δεύτερον, έχει πάρα πολύ ενίσχυση μέσα. Mm-hmm. Αυτά τα κυτρινάκια μέσα είναι περισσότερο από ότι θα έχει μια μετάσταση. Και έχει μεγάλες περιοχές, οι γεωμετρικές περιοχές, οι οποίες δεν ενισχύονται και είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι ισχυμία. Άρα εδώ δεν είναι μόνο μετάσταση. Είναι μετάσταση που και με όλα αυτά που μας έχουν πει με τα αγκεία, δεν πιάνει το ένα αγκείο, δεν βλέπω το άλλο, δεν βλέπω το τρίτο, δεν έχουν κάνει μεγάλες ισχυμίες. Και προχωράμε όπου βλέπουμε κατά τόπους περιοχές στον αριστερό λογό που δεν αρδεύονται. Και η εικόνα αυτή είναι συμβατή με εκτεταμένη ισχυμία και στους δύο λογούς του ύπατος. Αυτός ο ασθενής επιδεινώθηκε ραδαία, εισήχθη στη ΜΕΘ λόγω υπατονεφρικού συνδρόμου, υπατικής εγκεφαλοπάθειας. Η τελική διάγνωση δόθηκε από μία βιοψία λιμφαδένα, όπου επρόκειτο για υπατικές μεταστάσεις έδαφος νεοπλάσματος με μελανοκυταρική διαφοροποίηση, είχε θρομωθεί η πηλαία και το ΥΠΑΡ ισχυμούσε, όπως υπόθηκε και στη διάγνωση του υπερήχου. Δυστυχώς, ο ασθενής κατέληξε 10 μέρες αργότερα. Άρα, όλες αυτές οι μεταστάσεις κάνανε και μετάσταση στην πηλαία, έκανε κακοήθη θρόμβωση πηλαίας και πολύ γρήγορα έκανε μεγάλη σημεία, γι' αυτό και είχε αυτή τη ραγδαία επιδείνωση. Θα πει εδώ τελευταίο μηνό. Τι ωραία Θεσσαλονίκη. Ναι. Λοιπόν, εδώ έχουμε μια γυναίκα 73 ετών και αυτή ήρθε κατεπηγόντως από νησί, με οξυάλωση δεξιού υποχονδρίου και πυγαστρίου, χωρίς κάποιο τραύμα, με πυρετό. Φαίνεται από τα εργαστηριακά της ότι κάπου ενδεχομένως αιμορραγεί, είναι μια οξία κατάσταση. Πριν από 22 μέρες αυτή η γυναίκα είχε κάνει μια εξωτερική αξονική τομογραφία, όπου είχε φανεί παντομεγαλία, μια νομιογενής απεικόνηση του ύπατος με κάποιες υπόπτυνες αισθήσεις και ασκήτη και είχε δοθεί μια διαφορική διάγνωση μεταξύ κύρωσης και υπατικής νεοπλασίας.
Αυτή είναι η πρώτη αξονική που γίνεται στο νησί. Και μετά κάνει πάλι στο νησί δεύτερη αξονική. Όπου βλέπουμε ένα δεδομένο ύπαρ, ακόμη πιο υπόπυκνο, κατά τόπος, με μια, αν συμφωνείτε και εσείς, κατά βάση κυστική παθολογία. Λοιπόν. Και τότε πλέον λένε οι άνθρωποι στο νησί ότι εδώ κάτι αλλάζει γρήγορα, ας πάει στην Αθήνα να βγάλουμε εκεί μια άκρη. Έρχεται σε εμάς, κάνουμε απλό υπέρυγο. Και βλέπουμε μάλλον τρεις χώρους αμφίκυρτους, όπως είπαμε και πριν στην παρουσίαση, οι οποίοι δεν φαίνεται με το color Doppler να αγκυώνονται. Και αναρωτιόμαστε τώρα γιατί βλάβη πρόκειται. Θα προχωρήσουμε με αξονική. Πάλι, όχι. Θα χορηγήσουμε σκευραφικό υπερήχων, όπου βλέπουμε ότι ο ένας εκ των χώρων προσλαμβάνει, ενώ οι άλλοι δύο παραμένουν ανηχοϊκοί, χωρίς κάποια ενίσχυση. Σκέφτεται κάποιος κάποια διάγνωση? Λοιπόν, να και οι τρεις χώροι μας, τους βλέπουμε και εδώ, μήπως και βοηθηθούμε. Μία μέρα μετά, λοιπόν, για να βοηθηθεί και η διάγνωση, έγινε μαγνητική τομογραφία. Βλέπουμε κατά βάση ότι αυτές οι περιοχές έχουν υψηλότα βιοσήμα και χαμηλότα φένα. Υπάρχει βέβαια μια ανομοιογένεια, δεν προσλαμβάνεται σκιαστικό. Μόνο στο ένα τμήμα, στο κάτω τμήμα του ύπατος. Ναι. Α, ναι, στο, ναι, η μόνη περιοχή που ενισχύεται είναι αυτή. Μάλλον που έχει κάνει σωστή αφρικό. Οι άλλες δύο είναι επίσης προβληματικές. Και αυτή η εικόνα, θα την πω την απάντηση. Όχι, πάλι την επόμενη εικόνα. Πάλι την επόμενη εικόνα. Είναι το correlation. Η αντιστοιχεία, ναι. Που νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο, που λέμε ότι οι τρεις περιοχές από εδώ και οι άλλες τρεις περιοχές από εκεί μοιάζουν. Και τώρα έχουμε την περίληψη. Λοιπόν, αυτό. Την εξέλιξη των περιοχών αυτών, την ημέρα 1, τις είδαμε τις εικόνες και πριν, 15 μέρες μετά, 23η μέρα και 24η με το μαγνήτη την αντιστοιχεία μας. Τις είχαν πει για κύρωση και νεοπλασία. Μπορεί η νεοπλασία τόσο γρήγορα να αλλάξει τόσο πολύ? Τι άλλο θα μπορούσε να είναι? Κάτι που εμμοράγησε. Κάτι που εμμοράγησε, γιατί είπαμε ότι αυτά είναι αμφίκυρτα και φαίνονται για αιματώματα. Και επίσης η ανομοιογένεια του σήματος δείχνει μάλλον τα προϊόντα, την εξέλιξη του καταβολισμού της αιμοσφαιρίνης. Πολύ σωστά. Και ναι, είναι αιματώματα. Αλλά η ασθενής δεν είχε τραύμα, δεν είχε τίποτα. Δεν έπεσε, ήταν μεγάλη γυναίκα, ούτε ποδοσφαιριστής ήταν, ούτε μηχανάκι αυτό, ούτε τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η διάγνωση τότε. Η ασθενής πήγε καλύτερα, έφυγε από το νοσοκομείο. Και 9 μήνες μετά κάνει μια μαγνητική τομογραφία, όπου στο τμήμα 8 φαίνεται μια δίχωρη υποκάψη αλλίως 5 εκατοστά, με χαρακτηριστικά αιμαγγιώματος με θρομβωμένο κέντρο. Αυτή είναι η γνωμάτευση. 14 μήνες μετά κάνουμε σκιαγραφικό χρησιμοποιούμε το σκιαγραφικό υπερήχων και βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί σε μέγεθος αυτά τα αιματώματα. Η τελική διάγνωση λοιπόν ήταν αιματώματα σε έδαφος αυτόματης ρήξης αιμαγγιώματος. Ενδιαφέρον περιστατικό. Και τώρα πάμε στο δικό μου αγαπημένο μέσο. Αυτό είναι το πιο ωραίο. Από εκεί κατάγομαι, να μην πενέψω την πάντα. Ωραία. Και πρόκειται και για το δικό μας περιστατικό εδώ στο ΧΕΠΑ. Πρόσφατο άνδρας 70 ετών, με επιδεινούμενο άλγος αριστερού υποχονδρίου. Πρόκειται για έναν νοικό κύριο που είχε πέσει πριν 2 μέρες στο σπίτι του. Ήρθε στα επίγοντα, έκανε μια ακτινογραφία με κατάγματα στην 1η έως 10η πλευρά αριστερά, δεν φαίνονται εδώ. Και κατόπιν επιμονής των χειρουργών, γιατί το θεωρούσαν αρκετά επίγον, κάναμε εξονική τομογραφία, όπου πριν το σκιαστικό βλέπουμε μια συλλογή στον οπίσω παρανεφρικό χώρο, βλέπουμε και αυτήν εδώ την περιοχή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια πάχυνση του πλοίου ανομοιογενής, και βλέπουμε μάλλον μια κίστη, η οποία έχει και αυτή μια υπέρπυκνη απεικόνηση. Λοιπόν, κάνουμε αγιογραφία, βλέπουμε στην αρτηριακή φάση ότι δεν υπάρχει κάπου ενεργός αιμορραγία, δεν εξεγκλώνεται σε αιωρακτικό, τυχαίο έβριμα, έχουμε και ένα νέο της πνευματικής αρτηρίας, ο σκλήνας είναι ανέπαφος, και βλέπουμε στη φλεβική φάση τον φλοιό του νεφρού με μία πάχυνση που με την πυκνομέτρηση φαίνεται, όχι, βασικά με συγχωρείτε, όχι στην πάχυνση, εντός της κίστης, φαίνεται να υπάρχει μία ήπια σκευραφική ενίσχυση.
γεννούνται και κάποια ερωτήματα για τι μόρφωμα πρόκειται. Περνάνε 48 ώρες και ζητούν κάποιον επανέλεγχο του ασθενούς, αφού νοσηλεύεται. Τώρα εδώ, για να δούμε, έχουμε κάποιο βίντεο. Προχωράμε με σκιαγραφικό υπερήχο. Περιμένουμε λίγο να δούμε τις εικόνες μας. Όντως επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει μια περιοχή που δεν αγγιούται. Θα το δούμε και σε εγκάτσεις εικόνες. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια εξωφυτική στρόγγυλη αλλίωση που επίσης δεν αγγιούται. Κάνουμε και στάση των μικροφυσαλίδων στη συνέχεια για να επιβεβαιώσουμε το εύρημά μας. Okay. Λοιπόν, αυτές ήταν οι εικόνες των 48ωρων με τον B-mode. Η αλλίωση που λέγαμε, η εξωφυτική υπάχυνση του φλοιού. Βλέπουμε ότι έχει παραμείνει τουλάχιστον στα ίδια. Αυτές είναι overlay εικόνες που σχετικούμε το B-mode. Και θέλει κάποιος να πει την γνώμη του, γιατί εύρημα πρόκειται. Ναι, πολύ σωστά. Και δεν υπάρχει όγκος. Ωραία, δεν υπήρξε. Αφού δεν υπήρχε βλήθισμος, δεν υπήρξε και όγκος. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε για τα πολύ διδακτικά περιστατικά. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο. Ό,τι ο χρόνος έχει περάσει, αλλά νομίζω ότι εξίζει. Από το κρατήριό μας, από τους παριστάμενους. Όχι. Δεν έχω παρά να ευχαριστήσω πολλαπλά για την πολύ καλή ομιλία, για τα πολύ καλά μηνύματα και για την εντάξει. Πιστεύω ότι την πήραν όλοι στο να χρησιμοποιεί κανείς τα σχεδιαστικά των υπέροχων και σε επίπεδο εφημερίδων. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και όλη τη συνεργασία. Και παίρνουμε έτσι με τριδείς ότι να σας καλέσουμε πάλι υπό τον όνομα θα έχει καλό καιρό. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε πολύ για την Αγγελική. Καλή συνέχεια. Την επόμενη εβδομάδα σας ελπίζουμε να είμαστε πάλι μαζί και περισσότεροι την επόμενη Τετάρτη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.